Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Like, μαλάκες, like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μη με βλέπετε με αυτή την μπλούζα έτσι. Θα σας εξηγήσω τι είναι αυτή η μπλούζα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Τραγική. Αφού θα σας πω επίσης ότι στην παρέα των χορηγών προσθέθηκε και ο φίλος μας ο Παπανδρέου, όχι ο Ανδρέας, το Γιώργος, ο Παπανδρέου με τα ηχοσυστήματα. Έχει ηχοκατάστημα. Το ηχοκατάστημα σημαίνει ότι εγώ πήγα στο μαγαζί του εκεί Βασιλής Όλγας 267, εκεί κοντά στη γειτονιά σου, πιο πάνω βέβαια. Παναγιώτη, εσύ σχεδόν γωνία με Δελφόν. Κοντά σε Δελφόν. Όχι, ρε, ποια Δελφόν. Στον Ντεπό. Στον Ντεπό είναι. 267, ναι. Αυτό σου λέω. 267. Πρέπει να είναι σχεδόν κοντά στη γωνία με Δελφόν. Ναι. Είναι. Τα παλιά σπορ του Βορρά πιο κάτω εκεί πέρα. Κατάλαβε. Εκεί που είναι το. Ναι. Το ένα μαγαζί που πηγαίνει, δεν το λέμε κτλ. Εκεί λοιπόν έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο και εμεί ηχητικό, αφού κάνει ηχοσυστήματα. Έπαθα μεγάλη ζημιά, μεγάλη πλάκα. Έπαθα πλάκα γιατί εγώ αλμπάνης με το αυτοκίνητο, ούτε πώς το λένε πίσω είχα τους αισθητήρες παρκαρίσματος, ούτε είχα ας πούμε κασετόφωνο με 5.000 ας πούμε τραγούδια, ούτε είχα συναγερμό με το κινητό κτλ. Και έπαθα ζημιά. Έπαθα ζημιά. Όταν θα είναι έτοιμο το σποτάκι, γιατί θα είναι έτοιμο σε δευτερόλεπτα, θα παίξει ό,τι έχετε με αυτοκίνητο και έχει σχέση με ήχο και εικόνα, δηλαδή έχει τηλεόραση. Έχει τηλεόραση για τα μωρά πίσω. Δηλαδή εσύ οδηγάς, ξέρω εγώ, στην Autobahn και η γυναίκα σου βλέπει Survivor στην τηλεόραση και τα μωρά βλέπουν Popeye, Goofy. Σήμερα έχει Survivor, είχε. Ναι, Survivor. Το ξέρεις το Survivor. Όχι, Νίκο, δεν είχε. Ναι, είχε Survivor. Έβλεπε η Ευγενούλα, Survivor. Είχαμε αποχώρηση σήμερα, όχι. Δεν ξέρω. Είναι καλά η Ειρήνη. Πες μου τέτοια να τα βάψω μαύρα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Μαύρα θα τα βάψεις μόλις παίξεις κύπελο. Αν πάρεις με το λεμόνι κύπελο, αυτοκτονούμε όλοι, έτσι. Είναι έτοιμος ο κύριος Παπανδρέου. Προσέξτε γιατί μπορεί να σας κάτσει. Όχι ακόμα. Όταν είναι έτοιμος ο κύριος Παπανδρέου με το ηχοκατάστημα. Δεν είναι κατάστημα, είναι ηχοκατάστημα. Και εικόνα βέβαια, αλλά περισσότερο ήχο. Έπαθα πλάκα, εγώ που είμαι αλμπάνης με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αυτή η φανέλα εδώ είναι η επαιτειακή φανέλα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Κάντε να φανεί το 90, γιατί ξαντιφαίνεται άπειρο, ότι οδηγείται προς το άπειρο. Το σύμβολο του Απείρου, ρε. Έκανε μεγάλη νίκη, σου στέλνει χαιρετίσματα ο φίλος μου ο Καλαϊτζίδης. Oh. Μου έδωσε να σου δώσω μια μπανάνα τσικίτα, την κρατάει στο θερμοκήπιο, γιατί μόλις φάει 3 γκολ δράμα λέει, την Κυριακή με την Καλαμαριά. Ναι, θα σου φέρει λέει, μια μπανάνα, λέει, σαν τον παπάρι του Ξανκαρέ. Στην Καλαμαριά παίζουν. Ναι, στην Καλαμαριά. Τέτοια μπανάνα θα σου φέρει. Κόψε κάτι. Ναι. Ήταν πολύ κολοβαρδός. Κολοβαρδός. Στι καθυστερήσει τον πήρε το παιχνίδι. Ναι, αλλά εχθρός η καβάλα. Ο Δικός εκεί έκανε τα πάντα. Εχθρός η καβάλα. Εχθρός η καβάλα. Εννοείται. Εχθρός η καβάλα. Ναι. Εχθρό την καβάλα την έκανε ο ίδιος ο Καλαϊτζίδης. Ναι, όπως εχθρό έκανε όλη τη Βορειοελλάδα. Ναι. Ο Καλαϊτζίδης. Γιατί τη Βορειοελλάδα. Πιο αντιπαθέστατος. Πιο αντιπαθέστατος. Παράγοντας από τον Καλαϊτζίδη. Εδώ τα λέμε όλα ρε. Γιατί αντιπαθέστατος. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Μισό αντιπαθέστατος. Για πες, για πες. Δόξα. Προσκυνητών, πώς λέγεται εκείνη, ασκητών προσκυνητών εκεί στην Κομωτινή, ένα χωριό. Ναι. Πήγε εκεί με άλλον με τα χωριά. Ναι. Χαλάστρα εδώ, καμπανιακό στο Μένιο. Πήγαινε μάλλον με το Μένιο. Γιατί να μην μάλωσε. Λοιπόν, στη Δράμα μάλωσε. Με τους καβαλιούτες μάλωσε. Μαγόμενος είναι. Στις Σέρες δεν το γουστάρουν. Πουθενά. Έγινε αντιπαθητικό σε όλη τη Βόρειο. Και δυστυχώς ναι. Κοντά σε αυτόν γίνεται και η Καλαμαριά αντιπαθητική. Ναι. Έτσι. Εγώ θα σε ρωτάω. Εγώ για παράδειγμα. Τι να κάνει, να πίνει κανένα. Να συμπαθήσω πλέον. Με το μαρινάκι να πίνει. Όχι, ρε φιλάσσα. Όπως ο Μίγελ. Άμα ήταν μάγκα, σα τα έλεγε τότε. Τι να κάνει. Άμα πήγε στην ομπρέλα του Αλουνού και τα λέει μετά. Άμα ήταν μάγκα, σα πειράζει. Ποια είναι η ομπρέλα, θα τα λε όλα. Γιατί ο δικό σου δεν πήγε. Ποιο.
Με το Μελισσανίδη. Και τα σπάσανε μετά. Λοιπόν, πάλι εδώ έρχεσαι ετεροχρονισμένος λοιπόν και σε πληροφορώ και λέω: μήπως έρχονται οι άλλοι με τον δικό μου. Γιατί μαλώσατε. Γιατί ο δικός μου τα παίρνει όλα σιγά σιγά. Ναι. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Την ΕΠΟ ποιος θα την πάρει. Ο γραμμένος κι άλλο είναι. Δικό σας. Οπότε έρχονται οι άλλοι λοιπόν, έτσι. Ο ξεγραμμένος τι είναι ο δικός. Εσύ μη μιλάς. Εσύ πάνε τώρα στη Φιέστα κάτω. Που θα κάνετε διότι μπορεί να είναι συλλεκτικά. Δεν ξέρω πότε θα ξαναπάρετε πρωτάθλημα. Ναι. Μήπως έρχονται και τα χρόνια τα πέτρινα. Τα ίδια πέτρινα. Λοιπόν, στο διατάφτα τώρα, έτσι. Ναι. Άμα ήταν μάγκα σου καλά, έτσι. Ναι. Α τα έκανε τότε. Τότε. Ναι. Τότε, α τα έλεγε. Ναι. Τότε. Ναι, ναι. Που πήγε κόντρα, έτσι. Τώρα τι λέει. Ξέ... Τώρα τι ψέματα είπε ο Καλατζίδης. Τι έλεγε, τι έλεγε. Λοιπόν, εγώ θέλω να του πω. Τι ψέματα είπε τώρα ο Καλατζίδης. Φίλε, είπανε για το παιχνίδι, για το στημένο της Βέρειας με τον Ολυμπιακό τότε. Με τον Άρη, μισό λεπτό. Το Ζαγορά και τη Δόξα. Μισό λεπτό και λέω εγώ τώρα. Αν ήταν μάγκα, σα τα έλεγε τότε που ήταν στη Βέρεια. Μην τα έλεγε μετά. Όταν πήγε από άλλου νούμπρελα κάτω. Αυτό του λες τώρα. Βεβαίως, τι. Τέλειος. Αυτή είναι η μαγιά. Πες και δεύτερον. Ναι. Και δεύτερον. Κάτσε να μάθουμε. Ναι, αμάθω εγώ, και εγώ θα του δώσω συγχαρητήρια γιατί από ό,τι φαίνεται η Καλαμαρία είναι καλή ομάδα, έτσι. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Ναι. Άλλο αν μπορεί να μην. Άλλο που δεν τον χωνεύουνε. Άλλο που δεν τον χωνεύουνε, άλλο τον, άλλο το άλλο. Λοιπόν. Και η Δόξα επίσης έχει πολύ καλή ομάδα. Ναι. Από ό,τι φαίνεται θα λύσουν τις διαφορές τους στο μεταξύ του παιχνίδι που έρχεται. Κυριακή. Την Κυριακή. Πάμε. Αν καταφέρει η Δόξα και βγάλει το διπλό εκεί, νομίζω πανάξια θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Δεν μπορεί να τη σταματήσει πλέον τίποτα. Όχι. Το ίδιο θα συμβεί και με την Καλαμαριά. Ναι. Βέβαια η Καλαμαριά. Εσύ με ποιον είσαι. Εγώ είμαι τώρα με την Δόξα Δράμας. Ναι, γιατί. Διότι δεν γουστάρω τον Καλαϊτζίδη. Λοιπόν. Αυτή είναι η αλήθεια, ρε φίλε, τα λέμε όλα. Γιατί δεν το γουστάρει. Εγώ δεν είμαι κάτι κολοτούμπα και υποκριτή. Για, γιατί δεν το γουστάρει. Γιατί τι, πλέον τι. Γίνεται αντιπαθητικό, κατάλαβε. Ναι. Εσύ γιατί. Άσε τι γίνεται αυτό. Αυτό είναι αντιπαθητικό από τη μέρα που γεννήθηκε. Εσύ γιατί δεν το γονεύει. Ποιον. Το Καλαϊτζίδη. Εσύ είπα το λόγο. Ρε, πες το άμα πα και μαλώνει τώρα σε όλα τα χωριά να πούμε για αυτό το πράγμα. Πήγε τώρα εκεί πέρα, έσπρωνε του μπάτσου τώρα τους, μέσα στο χωριό εκεί στου προσκυνητέ. Τι να κάνει. Τι είναι αυτά τώρα. Ναι, έτσι λέγονται, πώ λέγονται. Αστυνομική. Έλα ρε φίλε, εντάξει. Μεταξύ τους το λένε αυτό τώρα. Εσύ τώρα θύμωσες επειδή με τους προσκυνητές. Όχι θύμωσε ρε, ναι. Βγαίνει μόνο του αυτό. Τι να θύμωσε εγώ. Ναι. Λοιπόν, ναι. Την Καλαμαριά, ναι, ναι. Μία φορά την είχα αντιπαθήσει. Πότε. Είμαι και πόντιος, προσέξε καλά. Πότε την τότε που βράβευσε τον Θεοδωρίδη, αυτόν τον αντιπαθητικό παππού του Ολυμπιακού. Ναι. Τότε, κάνει καλά τη δουλειά πριν, του γι' αυτό. Ναι, με τον νου σου κάνει καλά. Για εσάς κάνει καλά τη δουλειά του. Λοιπόν, και τον άλλο τον χρόνο σας ρίχνει κατηγορία Ολυμπιακό σε αυτήν την ιστορία. Έτσι, με τον Βάλνερ, εδώ, ναι. Μια χρονιά πριν τον βραβεύουν και τον άλλο χρόνο πέφτει η κατηγορία η Καλαμαριά με την υπόθεση του Βάλνερ. Ναι. Ή κάνω λάθος. Έπεσε. Άντε, μπράβο. Ποιος ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ λέω για την Καλαμαριά τώρα. Ναι, εγώ λέω για την Καλαμαριά. Ποιος την έριξε. Για την Καλαμαριά ποιος την έριξε. Σου είπα, Ολυμπιακός. Ποιον είχε στην ΕΠΟ. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, ενδιαφέρει εμένα. Λέω εγώ πότε έγινε αντιπαθητικά η Καλαμαριά. Ναι, ναι, πώς... Η ερώτηση άλλη. Ο Βάλνερ ποιος ήταν. Δεν με ενδιαφέρει η ερώτηση άλλη. Ο γιος του μήπως δουλεύει σε σένα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε νοιάζει εσένα. Ναι, η ερώτηση είναι άλλη. Για την ναι. Καλαμαριά μιλάμε τώρα. Ναι. Έγινε δύο φορές αντιπαθητική. Μία για την υπόθεση εκείνη. Ποια, του Βάλνερ. Που βράβευσε τον Θεοδωρίδη. Ναι. Έτσι. Ναι. Και μία τώρα για τον Καλατζή που μάλλον τον κόσμο. Τώρα που είχε λίγο τώρα... μπράντι με τον Θεοδωρίδη δεν πειράζει. Καλά τώρα κοίταξε. Να σου πω κάτι. Έβγαλε ένα site ότι ο Μίχελ ήταν εκεί στο δεν ήταν. Έβγαλε ένα site κάτω στην Αθήνα, έτσι δεν είναι. Ήτανε. Λέω εγώ τώρα. Κάτσε ρε, ήτανε. Δεν μπορώ να το ξέρω γάμα, ήτανε. Μπορεί το ξέρεις. Αλλά... γιατί έβγαλε. Ας υποθέσω ότι ήτανε. Ο Κυριάκο, Δεν μου λες. Ναι, για... κι αν ήτανε, λέω εγώ. Ναι. Κακό είναι. Κακό είναι. Γιατί είναι κακό. Σου πω γιατί είναι κακό. Εγώ... άλλοι 200 ήταν και κακό. Εγώ έβγαλα τον Καραπαπά, κακό ήτανε. Και μίλησε. Εννοείται. Και τότε είναι κακό και ο Μίχελ. Γιατί, γιατί να πίνει. Πόσοι. Έτσι γουστάρω και λέω. Καταρχήν έμενε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγε για δουλειά ο άνθρωπος κάτω. Ναι, αλλά αυτό το ποτό το οποίο το θέλω. Ο μέσος παγωσής στραβώνει και μόνο που ακούει Χίλτον. Ναι, Χίλτον. Όχι, θα το πάμε στο ξέρω, στην Ομόνια κάτω. Να μένει ο Μίχελς εκεί στα δωμάτια. Εκεί που πάνε αυτοί που είναι πατρίκια και δεν έχουν φράγκα να πούμε. Κάτσε, μην το θυμώνεις, ρε, μην το θυμώνεις. Θα δεις καλά τώρα. Ρε. Δηλαδή δεν είναι κατακριτέο. Στάσου, ρε, περίπου. Εννοείται πως όχι. Ήταν άλλες 200 παράγοντες. Ναι. Των 200 μεγαλύτερων ομάδων που είναι στην κάνω λάθος. Εμείς τώρα σου πω εγώ ένα πράγμα. Ήτανε. Δεν με νοιάζει τι ήταν. Εμένα με νοιάζει. Ξέρω ότι ήπιανε ουισκάκι μαζί. Και εγώ σε λέω τώρα το εξής. Εμένα αν πάω εγώ μαζί σου τώρα. Πολύ μαγιά. Και πάμε στο Μακεδονία Παλάς να πιούμε καφέ. Ναι. Και μας δουν εκεί πέρα. Κακό είναι. Κακό είναι. Όχι, δεν είναι κακό. Κακό είναι. Γιατί να είναι κακό. Θα πούνε αυτοί οι χαμούνες πήγανε να πάρουν χαρτζιλίκι. Δεν πούνε. Όχι, ρε φίλε.
κάτι. Όχι, ρε φίλε. Αυτό το λένε τα άρρωστα μυαλά. Τα άρρωστα μυαλά. Είναι άρρωστη, φυσικά. Δηλαδή, εγώ που έβγαλα τον Καράπαπα να μιλήσει, γιατί δεν άφησε το Μετρόπολης να μπει στον Καραϊσκάκη. Τα άρρωστα μυαλά, τι είπα. Εσύ έκανες κακός. Γιατί κακός. Γιατί έβγαλε τον Καραπάπα, μιλήσει. Και τι είναι ο Καραπάπα. Εγώ δεν τον έδωσα σημασία. Να είσαι σοπαδός. Εγώ δεν είμαι. Ναι, μωρέ, εντάξει. Εσύ είσαι σοπαδός τώρα και δεν είσαι. Ναι, εσύ τι είσαι δηλαδή. Και τίποτα δεν είμαι. Τίποτα δεν είμαι. Και βγήκε μετά ο άλλος από το ράδιο Θεσσαλονίκη και λέω Καραπαπά, με αυτού έχουμε λέει γιατί του άφησε. Φτάσου λίγο, ρε. Ναι, γιατί άφησε το ράδιο Θεσσαλονίκη. Κάνω εγώ τον Καραπαπά. Κύριε Καραπαπά, στην εκπομπή μου να μιλήσει. Έλα, μιλήσει. Είμαι καντά, ούτε θέλω να ξέρω. Άσε καημένε τώρα. Και εγώ δεν θα αφήσω εδώ τα άλλα τα που θα έρθουν από κάτω. Εγώ δεν είμαι πάντω καμιά ομάδα. Θα τον βγάλω. Και μου λέει, ένα λεπτό. Να κάνω τι θέλω. Και μου στάρω. Όπω μου στάρω και πίνει τα μπράντι. Δικαίωμά σου, δεν είναι για τον καθένα. Η Θεσσαλονίκη είναι ιδιοποιημένη πόλη από ομάδα και δεν κατάλαβα. Κάτσε, περίμενε. Ιδιοποιημένη, ποιο σε μιλά σε λοιπόν, πάμε στα μάτς. Εγώ ήθελα να τα πω. Εγώ ήθελα να τα πω έτσι. Κερδίσατε και την κάτω ρεμάτε να έχει. Σταμάτα ρε, περίμενε μην φωνάζει. Το κακό που είναι, δεν καταλάβω. Και να έγινε αυτό το κακό που είναι, το μεμτό που είναι. Τι το μεμτό που είναι. Και να ήταν που λες εσύ στο πάρτι αυτό. Λέω εγώ που δεν το γνωρίζω άλλα. Και να ήταν. Το μεμτό ποιο είναι. Εγώ γιατί μεμτό με τον Καράπαπα. Ρε το μεμτό ποιο είναι. Εγώ γιατί μεμτό. Μέσα στις 200 ομάδες, ο ΠΑΟΚ στον πλανήτη δεν είναι. Μέσα στους 1000 παράγοντες, μίλησε και ο Ρακάρα Παπάς. Γιατί, δεν κατάλαβα. Εντάξει, δικαίωμά σου. Δικαίωμά σου. Μαζί, βγάλετε το Μαρινάκι. Γιατί βρίζατε. Και το Μαρινάκι θα βγάλω. Γιατί δεν το βγάλω. Και τον Θεοδωρίδη θα βγάλω και τον Κωνσταντίνο θα βγάλω. Και τον Τίγρη θα βγάλω. Γιατί. Εσύ με τον Τίγρη γιατί πάτε κολοφεράντζα. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Εσύ με τον Τίγρη γιατί κολοφεράντζα πα μαζί. Τι κολοφεράντζα. Κολοφεράντζα. Ποιο πάει κολοφεράντζα. Ο πρόεδρο, είπα τον πρόεδρο τη ΑΕΚ. Δεν αντίπαλοι, δεν είστε. Δικαίωμά του είναι. Δικαίωμά του είναι. Κολοφεράντζε. Λοιπόν, σταμάτα εσύ, μωρέ. Πρέκαρα που είναι αυτά. Δικαίωμά του είναι. Λοιπόν, τι έγινε στο κάτω πάντω στην Αθήνα, μόλι παίρνει κάτι παοξίδε τηλέφωνο ή αλλά κόψε τον αδέρφη. Ποιο το λέει αυτό. Εγώ στο λέω αυτό. Είναι πολύ παοξίδε ο παδί. Ποιοι του κόβουν. Ο παδί. Στάσου ραδιοφωνικέ εκπομπέ. Τι ομάδα είναι αυτή. Πάοκ. Όχι ρε, είναι οπαδί ομάδα. Οπαδί είστε και φαίνεστε λοιπόν, πρόβλημά σας. Και στην ΕΡΑ ακόμα και σε αυτά. Ναι. Κόψον. Πρόβλημά σας που είστε οπαδί των ομάδων. Ναι, εγώ δεν είμαι τι να κάνω. Δεν υπάρχει αιρεσία νέο. Είναι όλοι οπαδί. Λοιπόν. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Είστε οπαδί. Άλλοι το παραδέχονται, άλλοι όχι. Είστε... Όλοι είναι οπαδί. Είστε οπαδί και φαίνεστε. Δεν ξέρω αυτό που λέτε. Αυτά τα λένε αλλού. Όλοι είναι οπαδί. Άλλοι το παραδέχονται, άλλοι το παραδέχονται. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Όλοι είναι οπαδί. Όλοι, βεβαίω. Δεν μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι εμεί. Υπάρχει ελεύθερο. Όλοι κάτι υποστηρίζουν. Ναι, ο Ντέλιτσις. Τι Ντέλιτσις, τι. Όλοι κάτι υποστηρίζουν. Κάτι υποστηρίξτε, τι να κάνουμε. Υποστηρίζουν. Καλά κάνετε. Καλά κάνουν όλοι. Καλά κάνετε. Δεν λοιπόν, είναι ξεκινάμε από τον Γάβρο. Γάβρο, δεν μ' άρεσε το διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Δεν μ' άρεσε. Ούτε με να μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε το διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Όπως δεν μ' άρεσε το 0-3 του Ηρακλή με στην Κέρκυρα. Όπως δεν μ' είχε αρέσει το 0-5 του ΠΑΟΚ με στην Κέρκυρα. Αυτά τα μάτς δεν μ' αρέσουν εμένα. Εντάξει. Επειδή εγώ δεν είμαι οπαδός, λοιπόν δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα μάτς. Σ' ακούω τώρα σε να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή γιατί υπάρχουν και σοβαρότερα θέματα. Λοιπόν, έλεγα την άλλη φορά ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα στις 19 μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ναι. Εγώ θα πω ότι ο Ολυμπιακός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης επειδή... Επειδή... Βέβαια, όχι επειδή μ' αρέσει εμένα, αλλά με γεγονότα. Σήμερα τι? Η ομάδα βόλεϊ των γυναικών... Αμάρε φίλε! Αμάρε φίλε! Προκρίθηκε... Αμάρε με τις γυναίκες! Το τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Δείξτε μου άλλο τμήμα άλλης ομάδας. Μεγάλη επιτυχία! Βεβαίως. Επίσης, στην τετράδα της Ευρωλίγας στο μπάσκετ. Στην τετράδα πόλο Ευρώπης, άνδρες και γυναίκες. Ναι. Και έπεται και συνέχεια. Εντάξει. Συγχαρητήρια. Πες μας τώρα για το... Και από εκεί και πέρα να πάμε λίγο στην ομάδα. Για πες. Η ομάδα όπως είχα πει... Παίρνει κύπελο αυτή η ομάδα. Τώρα. Ναι, για πες. Είδες ΑΕΚ Παναθηναϊκό δηλαδή. Όλα τα τρόμαξες καθόλου σαν Ολυμπιακό. Εσύ τρόμαξες καθόλου. Καθόλου. Εσείς οι δυο τρομάξατε καθόλου. Καθόλου. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Τρομάξατε αυτά που είδατε. Καθόλου. Εσύ τρόμαξες. Δεν τρομάξαμε. Τώρα θα δώσουμε λύση. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Ευτυχώς που είχε το λεμονί στον πάγκο και του έκοψε του άνθρωπου. Και τι έκανε. Και αντί να παίξει το 4-2-3-1. Έπαιξε. Έπαιξε 4-3-1-2. Δηλαδή είχε τρεις κόφτες. Ποιοι είναι οι τρεις κόφτες. Τον Καμπιάσο, τον Ρωμαό και τον Ανδρούτσο. Ναι. Τον Ανδρούτσο τον είχε στα εξτρέμ, ε. Όχι, έκοβε μέσα, ξέρω εγώ τι λέω. Ναι. Λοιπόν, τρεις κόφτες είχε. Ναι.
το παιχνίδι πήγαινε να χαθεί, ναι, και θα χανότανε, ναι, εάν δεν του ερχόταν η έμπνευση να βάλει στο δεύτερο ημίχρονο τον Μάρτιν στον Πορτογάλο. Στη θέση? Νομίζω στη θέση του Καμπιάσο. Μάλιστα. Ο τρίτος. Λοιπόν, ναι, είχε τρεις χαφ γιατί Σπαθιά. Η ομάδα του Πλατανιά, η οποία είναι αξιόμαχη και μπράβο της, ναι, είχε τέσσερις χαφ και στο τέλος του παιχνιδιού βάλε και το Γουνδουλάκι που ήταν πέμπτος χαφ. Και τρία στόπερ. Και τρία στόπερ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το βαθύ ρόστερ που λέγανε ότι έχουμε και αποψήλωσαν την ομάδα, δεν υπάρχει. Ποιος δηλαδή, την αποψήλωσε την ομάδα? Την ομάδα την αποψήλωσε η διοίκηση με το να πουλάει παίχτες και από την άλλη μεριά να έχω έναν άβουλο προπονητή χωρίς καμιά προσωπικότητα, αιμονικό, ο οποίος δεν αντέδρασε καθόλου. Και μάλιστα, ναι, θα μ' αφήσεις δύο λεπτά σου. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Ακούω και το κατά τα άλλα σεβαστό λόγω και γνώσεων και ηλικίας κυρίως τον Κυρνίκο τον Αλέφαντο, ναι, να, ναι, λέει δεν ήταν και κανένας παιχταράς, λέει ο Μιλιβόγεβιτς. Ναι. Ο Ιντέγε δεν είχε καλό κοντρόλ, δεν έβγαινε έξω, δεν έμπαινε μέσα. Κύριε, ναι, Νίκο, άμα τα έχει όλα αυτά που λέτε εσείς. Ξέρεις, έλεγε ο Αλέφαντος. Ιντέγε, ρε, σε τερφοράρα έλεγε πριν μήνες. Μίλαγες τόση ώρα, σταμάτα. Τώρα μην πήρε ο άνθρωπος, το πήρε αλλιώς τώρα. Άστο τώρα, ξέρω εγώ τι λέω. Τώρα, κοίτα βρε την ομάδα σου, εσύ. Άσε μας, εμάς. Άσε μας, εμάς. Λοιπόν, έλεγε μην ασχολείσαι στον Κωστή το Ραπτόπουλο και μην εκείνο και μην το άλλο. Δεν είναι έτσι όμως και φαίνεται από τα γεγονότα. Επομένως, για να μην λέμε πολλά λόγια, συσπήρωση, ηρεμία. Το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Το φωνάζω και από την περασμένη και την προπερασμένη Κυριακή. Έχουμε τέσσερις αγωνιστικές και έχουμε έξι βαθμούς πίσω τον Πανιόνιο και νομίζω 8 τον ΠΑΟΚ και 9 τον Παναθηναϊκό. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδιθούν τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια. Οπωσδήποτε. Φοβάσαι το πρωτάθλημα, δηλαδή. Φοβάται, εγώ φοβάμαι το πρωτάθλημα. Ακόμα, γιατί, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί? Γιατί? Γιατί μου έχει αποψηλωθεί η ομάδα. Δηλαδή, έχει, με 16 παίχτες έχω βγάλει πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη, ήμαρτον. Πού είναι το βαθύ ρόστερ, μπρε παιδιά, και δεν το βλέπω εγώ. Με ποιον εννοείται βαθύ ρόστερ, τον Μπουχαλάκη, ας πούμε. Και τώρα άκουσα ότι θα φέρετε πίσω το Σιώβα. Κάντε το. Κάντε επιτέλους μετά τις γκάφες όλες αυτές, κάντε και κάποια σωστή κίνηση. Στη Λεγκανές είναι αυτός, στη Λεγκανιές και βγήκε από τους καλύτερους αμυντικούς της Ισπανίας. Μα εγώ δεν λέω παραμύθια, γι' αυτό και μου βγάζουν το καπέλο οι οπαδοί όλων των ομάδων. Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν. Συνέχατο. Λοιπόν, φέρτε τον. Και φέρτε και τον Μπάρντο από την ΑΤ, τους δανεικούς. Μαζεύτε τους. Τον Μπάρντο, ρε, πώς είναι δυνατόν. Και φέρτε και οπωσδήποτε άλλο ένα center back ολκής, ένα εξάρι ο οποίος να αντέχει να παίζει 90 λεπτά και να έχουμε τον Καμπιάσο αν κάτσει για ρεζέρβα, και από εκεί και πέρα ένα σεντερφόρ οπωσδήποτε για να μην πω δύο, διότι είμαστε μόνο με τον Ανσαριφάρ και αυτός δεν πατάει ο καλά, ο οποίος δεν πατάει καλά, αλλιώς μας έδειχνε στον Πανιόνιο. Φαίνεται δεν μπορεί να σηκώσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, φαίνεται, αλλά εντάξει. Δεν μπορούμε να παραπονεθούμε. Ήτανε, τον είχε κανένα ένα μήνα έξω άλλος, ο Μπέντο κλπ. Ούτε ο Φαρτούνης στραβάει. Ο Καρντόσο είναι να τον πηγαίνω στο αεροδρόμιο τώρα και να πληρώσει και το εισιτήριο από την τσέπη του. Πάντως είδα ότι παλεμαχίζει και ο Καμπιάσο, είδα σήμερα. Ναι, δεν μπορεί. 60 λεπτά δεν μπορεί παραπάνω. Παλεμαχίζει και ο Καμπιάσο. Ναι, είναι 35 χρόνια. Γίνονται σαν του γέρου. Ναι, ναι, 35 ναι, ναι, χρόνια είναι ο άνθρωπος. Όπως και ο Τσόρι. Ο Τσόρι μπήκε μέσα μισή ώρα, έκανε 5-6 κάθετες ο άνθρωπος, είδαμε και 2-3 τρίπλες κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν διώχνατε το Φουστέρα, ας πούμε, ναι, δεν είχατε από πίσω background κάποιον. Και δεν έχουμε και τέτοιο παίχτη να παίζει δεύτερο σέντερφορ και οχτάρι κτλ. Χάρηκα που ο Ρωμαό πατάει περιοχή, αρχίζει να μου θυμίζει τον πολύ καλό παίχτη της Ολυμπίκ Μαρσέγγι, η οποία είναι αδελφή ομάδα,
Για όσους δεν ξέρουν, η Ολυμπίκ Μαρσέη και η Ολυμπίκ Λιόν. Ο Ρωμαό, ο Μαύρος. Ναι, είναι ομάδες αδελφές του Ολυμπιακού. Στον Ολυμπιακού πρέπει να πατάει ο Χαφ την περιοχή. Έτσι. Όπως ο Κάνια σήμερα στον ΠΑΟ και έκανε τον γκολ. Έτσι. Πρώτο γκολ μετά από 200 μάτς. Λοιπόν. Πρέπει όταν μπλοκάρεται η μπροστά γραμμή, δεν τραβάει ο εξτρέμ. Ο Φόρ έχει μαγικά με το Θεό μιλάει, πρέπει πίσω γραμμή. Μπακ θα είναι, Χαφ θα είναι, αμυντικός. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει. Μεγάλη ομάδα. Τρία στα τέσσερα. Ναι. Και το καλοκαίρι συγκεντρωθείτε, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν πληρώνω εγώ για την ομάδα, γιατί αν πλήρωνα εγώ, ήξερα πώς θα κάνω και εγώ τη δουλειά μου, γιατί είμαι 55 χρόνια Ολυμπιακός. 55 χρονών είσαι? 60. Στα 5 σου δηλαδή έγινε Ολυμπιακός. Από τα 5 ήμουνα Ολυμπιακός σάντος μέσα. Στο σβέρκο του πατέρα μου καθόμουν, Θεός χωρέστονε. Ναι. Λοιπόν, κλείνοντα. Είναι παλιός Ολυμπιακός. Θέλω να πω ότι όταν δεν έχεις ομάδα, αρχίζουν και σ' απειλούν οι μικροί ότι θα πάρουν την ΕΠΟ, θα πάρουν τη διαιτησία, θα πάρουν... Ας πάρουν ό,τι θέλουν. Έμαθα μάλιστα ότι σήμερα χάσαμε και τις ομάδες της Κάτω Ρεμάτενα, της Καρδιτσομαγούλας, της Τραχανοπλαγιάς και δυστυχώς πάμε κακός του κάκου και βλέπω τον κύριο ξεγραμμένο να παίρνει την ΕΠΟ. Καλά, πρέπει να νιώθετε ξεφτύλα, διότι απαρετήθηκε ο Ελευθεριάδης, αποσύρθηκε. Σταμάτα ρε, μιλάς. Γελάει ο κόσμος με αυτά που λες τώρα. Να γελάει με σένα. Ο Ελευθεριάδης ήταν, το στήριζε ο Ολυμπιακός, αποσύρθηκε. Πάει την πιερία. Εγώ θέλω να έχω ομάδα. Αλλά πήγαινε στην Τούμπα και θα σου πούνε με ποιον γελάνε. Με σένα γελάνε παντού. Πήγαινε στο, να μην λέω τώρα και κάτι. Πάμε μαζί αν θέλεις στην Τούμπα. Αμέ, ό,τι ώρα θέλεις. Όποτε γουστάρεις. Any time. Αγιά σου. Τι μου λες τώρα, δεν τον χωνεύουν στην Τούμπα, κάτσε τώρα. Αυτό είναι. Και αμέ και. Αυτό είναι βαρύτερα που λες. Καλά. Τι δεν τον χωνεύουν τον Τούμπα, λέει ότι του παραμυθιάζει. Όχι, άμα θέλει, πάμε μαζί στην Τούμπα. Άνθρωπο τη διοίκηση. Ενώ εγώ δεν είμαι τη διοίκηση και είμαι και ανιδιοτέ. Καλά, πάμε μαζί στην Τούμπα να τα πούμε. Καλά, ρε, άσε να τελειώσω τι θέλω, καημένε. Συνέχεια τι να γουστάρω, καημένε. Λοιπόν, όπως είπαμε, στην Νεάπολη σε ψάχνουν, έτσι με είπανε. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά σιγά, ρε. Κάθε μέρα περνάω από εκεί. Πάμε μαζί, σε ψάχνουν, σε δείξω που. Τι, να με, τι θα μου κάνουν. Έτσι μου είπανε, φέρ τον αγιαβολικό. Δεν πάμε, ρε, κανέναν, γιατί εγώ λέω την αλήθεια. Στην Νεάπολη, εντάξει. Στην Νεάπολη. Σούπαρε στι τράπεζε κάθε τόσο. Οι με χαιρετούρε μου κάνουν. Τι θέλει. Άμα δεν πάμε αύριο μαζί, ρε φίλε. Γιατί να πάω μαζί. Λες ότι δεν τον χωνεύουν τον Τζόρνταν υπαοξίδες, κάτσε να μου. Ναι, γιατί τον θεωρούν ότι του κοιμήθηκε. Πάμε εκεί που δεν με χωνεύουν μαζί, ρε φίλε. Σκάσε, ρε παιδί. Ότι, κάτσε να. Στον Αϊθεράπη να πα εκεί, στα μαγαζιά. Κάθε μέρα είμαι εκεί στον Αϊθεράπη. Ναι, το ξέρω. Στον Αϊθεράπη. Και στο Γιώτη και στο Βασίλη και στο Σταύρο όλο. Τέλο πάντων, κάνω ό,τι θε. Εγώ τώρα δεν θέλω. Παραμύθια λε, κύριε, αυτό θέλω να πω. Ότι είσαι μπαλαφούτη. Μπαλαφούτη είσαι και φίλε. Ένα τη πολυκατοικία. Και ένα της Μαρμίτας. Στάσου, ρε, περίμενε. Γκλίτσμαν, σταμάτα Glitchman. Να μιλήσουμε. Ας την Γκλίτσα να πούμε. Περίμενε, ρε. Δεν τον χωνεύουν, γιατί δεν άκουσα. Γιατί τους κοιμίζει, λένε. Γιατί τους. Τους κοιμίζει. Ο Τζόρνταν. Ναι. Για ποιο λόγο, με ποιο τρόπο. Και φάγανε ραδιοφωνικό παραγωγό επειδή και αυτούς τους ξύπναγε ο άνθρωπος. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν τον ακούω στο ράδιο παρασκευή. Α, εκείνος που παίζει Ολυμπιακό, λες. Δεν παίζει τίποτα. Παίζει Ολυμπιακό, ξέρω. Οπότε, σουμάρω. Κάνουμε ομάδα καλή και παίζουμε καλά και δεν έχουμε ανάγκη και δεν φοβόμαστε κανένα μποντικό ο οποίος ορίεται ότι κάτι μπορεί να μας κάνει. Εμείς είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα και στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Οπότε δεν λέω παραμύθια εγώ, εσύ φοβάσαι την ομάδα σου ότι δεν έχεις ομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι καλός, όχι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως και έτσι που είμαι... Είμαι ελαφρώς καλύτερος από τον κύριο που ορίεται για την ομάδα του. Με και το μάλιστα νου, σήμερα, θα πω και εγώ. Με τον νου σου. Είδα έναν που τον προπονεί ο, πώς το λέγανε, του Παναθηναϊκού, Καραβούτας, και έκανε μια βουτιά εκεί, ένας νεαρός ο Μιστακίδης. Κόφτο ρε παλικάρι μου, είσαι πολύ μικρός για να κάνεις τέτοια πράγματα. Ναι, Αναστόπουλο δεν έμοιασε ποτέ. Πήρανε χαμπάρι. Αυτό τον Αναστόπουλο επεκταράς τώρα. Άσε. Επεκταράς. Πού να δεις εσύ Αναστόπουλο. Είναι μαϊμού δένει απέναντι ένα τσουβάρι. Άσε καημένε. Άσε λοιπόν, καημένε τώρα. Αυτά τα ολίγα. Ναι. Και επίσης ήθελα να παρακαλέσω. Ναι. Όταν στέλνετε μηνύματα. Ναι. Να μας λέτε αν αυτή η κριτική που ακούτε, η ανάλυση που κάνουμε, ανταποκρίνεται. Είναι φιλοδιοικητική. Δηλαδή. Ναι. Μιλάω γενικά. Κατηγορείς τον Τζόρντι για φιλοδιοικητικό όμως. Έτσι λένε. Καλά, εγώ δεν είπα κάτι που δεν έγινε. Μάχε. Ό,τι είπα έγινε, φίλε. Ασλαμά. Ηρακλής 3-0. 0-3. Έξω αριστερά Κούρο, Περόνε. Το βλέπω και τον λυπάμαι τον Περόνε. Μάλλον σήμερα μία από τις δύο χιόρτες εμφανίσουν φανέλα Ηρακλή.
Και σήμερα δεν έκανε και στοιχειώδες κοντρόλ. Κάτι πράγματα που Μοντέιρο, Μοντέιρο, ο μοναδικός εξτρέμ που δεν μπορεί να κάνει τρίπλα. Ναι. Ο μοναδικός άχρωμος, άγευστος, άτεχνος, άνευρος, άσμος Πορτογάλος του πλανήτη Γη. Απλά στον Ηρακλή αυτόν είναι και αυτός πολύτιμος. Να εκεί, να λίγο τρέχει, καλύζει, πέφτει, γλιστράει. Να. Αυτά. Εντάξει. Τέλος πάντων. Τετάρτη για τον Ηρακλή τίποτα να μην πούμε. Το μάτσανε, αλλά Κέρκυρα πάω. Για να τα λέμε μην, γιατί μου λένε κάποιοι που τα λέω. Το μάτσανε, αλλά Κέρκυρα πάω. Πιστεύεις ότι τη Δευτέρα θα πληρωθούν κάποιοι παίκτες μετά από αυτό το μάτς? Δηλαδή ότι αυτό το μάτς θα πληρώσει τους παίκτες? Δηλαδή θέλω να πω ότι. Από το Σεπτέμβριο λέμε ο Ηρακλής είναι η πλέον απόλυτη εφαρμογή αυτού που λέει ο πιο σοφός λαός στη νεότερη ιστορία της ανθρωπότητας, οι Αμερικάνοι. Α, στους αρχαίους Έλληνες. Ήταν οι πιο σοφοί στην αρχαιότητα, όντως. Στην νεότερη ιστορία της ανθρωπότητας είναι οι Αμερικάνοι πιο σοφός λαός. Τι λένε οι Αμερικάνοι? Live to die another day. Ο Ηρακλής είναι η απόλυτη εφαρμογή αυτού. Ζήσε για να πεθάνεις μία άλλη μέρα. Απλά πράγματα. Αυτό. Τετάρτη όλοι στο γήπεδο και βλέπουμε. Δηλαδή λες, είτε με το 0-3 πληρωθούν οι παίκτες, πληρωθεί καμία εφορία. Είτε Τετάρτη κερδίζουμε το Λεβαδιακό. Μπράβο, ναι, μπράβο, ναι, μπράβο, ναι, μπράβο. Περιμένω να πεθάνω. Ο στόχος είναι Τετάρτη. Οι παίκτες, οι παίκτες του Ηρακλή. Και ο προπονητής. Αντιφύση μου ελπίζω. Ναι, ο προπονητής του Ηρακλή έχουν ένα εγωιστικό σε αυτό το κομμάτι. Σου λέει, αυτοί οι μαλάκες που μας διοικούν, δηλαδή ο Καγιούλης με τον Παπαθανασάκη. Λένε οι παίκτες και ο προπονητής. Ναι, δεν το λέω, έτσι λένε αυτοί. Δεν το υιοθετώ αυτό το πράγμα. Μπορεί να αποτύχουν διοικητικά, εμείς θα το δούμε αγωνιστικά. Εμείς οφείλουμε την ομάδα, τους λέω Παντελίδης, εγώ σαν προπονητής και σαν παίκτες, να τη βγάλουμε τρίτη από το τέλος. Πολύ σωστά. Αυτή τώρα. Γιατί? Πες στον κομμουνιστή να κλείσει τις τσόντες, γιατί κολλάει το stream στο YouTube. Τι τσόντες? Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι μου λες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Εάν ο Ηρακλής σωθεί και πέσει αγωνιστικά, το ξύλο το τρώει ο Καγιούλης με τον Παπαθανασάκη. Εάν πέσει και αγωνιστικά, πάλι το τρώνε. Αλλά υπάρχει ένα επικοινωνιακό ότι ο Ηρακλής δεν έπεσε λόγω των χρεών και κάτι σαν χλαμάρες τέτοιες. Πάντως, ο Ηρακλής φαίνεται ότι πληρώνει τις αμαρτίες του παρελθόντος. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να πηγαίνεις με μηδέν χρέη, να σου δίνει ο άλλος τζάμπα ένα αφημί και εσύ σε δύο χρόνια να μην πληρώνεις τίποτα και να διαλύσεις μέσα σε δύο χρόνια ολόκληρη ΠΑΕ. Θες πολλά κιλά ξύλο, πολλά κιλά μπουνιές για τον Καγιούλη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί ο Καγιούλης ήρθε μήπως και σώσει μια κατάσταση. Μήπως και σώσει μια κατάσταση. Δηλαδή έχει πολλά ελαφρυντικά ο Καγιούλης. Ο Παπαθανασάκης δεν ελέγχθηκε. Ο Παπαθανασάκης ήρθε σαν Μεσσίας, έλεγε τα ψέματα, δεν ελέγχθηκε από κανέναν και φυσικά σε δύο χρόνια καμιά ομάδα δεν τρώει τέτοια καταστροφή. Τώρα, αν ο Άρης του Καρυπίδη σε δύο χρόνια εμφανίζει αυτά τα στοιχεία, θα πούμε ότι και ο Άρης του Καρυπίδη, γιατί αν δεν ανέβεις κι εσύ με τους παίκτες, το ΙΚΑ και τα λοιπά, δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα, γιατί ο Ψηφίδης το μόνο που κάνει τώρα είναι να ζητάει κανένα φράγκο. Ο Ψηφίδης, αντί να τον πιάσει κανένα άγχος να πει θα έρθει η Μέλκερ και κάποια στιγμή με το Σόιμπελ και την άλλη που, τη Λαγκάρτ, και θα έρθει το Χαριλάου και δεν θα έχουμε ρεύμα. Χαίστηκε ο Ψηφίδης. Ο Ψηφίδης είναι γιορτή, κηδεία, πώς το λένε, να πάει σε κανένα μνημόσυνο, πεθάνει κανένας να βγάλει κανένα λόγο κτλ. Και στον Καρυπίδη έλεγχος δεν γίνεται. Του λέει δώσε κανένα φράγκο για τον Εραστέχνη, δώσε κανένα φράγκο να τη βγάλουμε κτλ. Ουσιαστικά ο κάθε Εραστέχνης κάνει αυτό το πράγμα. Και στον ΠΑΟΚ, άμα δεν το δίνανε τα λεφτά του ο Ιβάν Αφάνκα, δεν το βγάζανε σκάρτο. Πληρώνει ο άνθρωπος και είναι μια χαρά. Είναι τζίτουλες λοιπόν οι Εραστέχνες. Αλλά ο Εραστέχνης Άρης που πληρώνει το 1.200.000 το ρεύμα και τα τμήματα υπολειτουργούν κτλ. Εντάξει, δεν ελέγχει κανένας. Δηλαδή, κανένας Αριανός δεν ξέρει το ΙΚΑ που είναι, το ρεύμα που είναι, ο Τσιμπούρ που είναι, οι παίκτες που είναι, αν υπάρχει άνοιγμα κτλ. Ψαλτίδης κοιμάται του καλοκαίρου και άμα θα γίνει το καλοκαίρι θα πούνε, α, τώρα τι γίνεται κτλ. Τα λέω καλά, Γιάννη? Εντάξει, και το άνοιγμα, να υπάρχει κάποιο άνοιγμα, δεν θα είναι τεράστιο ή δεν θα είναι μη βιώσιμο. Ναι. Και να υπάρχει κάποιο άνοιγμα. Έχει βάσει αυτό που λέει, αλήθεια. Ήμουν στη Μεγάλη Τετάρτη, όπως είδες σήμερα, περίμενε το 65. Και μετά κάνει επίθεση. 65 λεπτό εννοείς το παιχνίδι. Σήμερα το 65 ήταν πτώματα. Όλος αλήθεια. Άρα πούμε μέχρι το 65, ναι. Τι καλά, ωραίος ο Κίτς και το παιδί, ωραία πλασάρι, τζάμπα ακούει η Βρυσίδια, ο πιο αδικημένος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ποιος τον έβρισε? Ο Κίτσιο.
Γενικά, πάω, ξέρεις, ηρωνία, αυτά, γενικά, ο Κις μια χαρά το παιδί, ωραία. Και πανηγυρίζει ωραία σε μένα, βάζει τον γκολ με ήθος με αυτά, ομορφιά, μπράβο, Στέλιο. Εντάξει, τι, μπράβο, γιατί, ποιος είπε για τον Κις. Γενικά, πολύ δεν... ηρωνία, ο Κις, από παντού που πάω, τον Κις, ηρωνία, εύκολα. Καταρχήν, καταρχήν. Θα πάμε τώρα στον Πάο και μετά πάμε Άρη και μετά διάλειμμα. Ο Πάο για μένα, σήμερα, κάνει ένα λάθος. Ναι. Δεν ξεκουράζει το μάτος που είναι πτώμα, δεν βλέπετε το μάτος. Δεν βλέπετε. Σήμερα αυτό, όμως, δεν βλέπετε το μάτος. Κίτσιου φρέσκος και τα λοιπά. Και έπρεπε να βάλει και αριστερά τον πιτσιρικά του Δελιά, πώς το λένε, Δελιανίδη. Αυτοί οι δύο για μένα πρέπει πολύ να. Rotation, πολύ πολλού άλλαξε. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει δεξί back rotation, αριστερό back rotation, οπωσδήποτε. Πολλές απουσίες είχε, κύριε φίλε. Τι έχει, ρε. Πολλές είχε, πολύ πίεση. Δεν ξέρω τι έχει. Φοβήθηκε σήμερα, δεν Τζόρνταν, σήμερα το μάτσο δεν το βάζει. Τώρα. Το μάτσο δεν το βάζει σήμερα. Φέρε ένα σήμερα και τι έγινε. Τι έχει σήμερα το μάτσο, τι έγινε. Θα φέρει ένα, γιατί να φέρει. Και τι έγινε. Πέμπτος είσαι, τέταρτος, τρίτος, δεύτερος. Τα πάντα δεν παίρνει. Άσε τώρα για μένα τώρα. Το Παναθηναϊκό έχετε με τα δεύτερα την Τετάρτη, πότε την Κυριακή. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ναι. Φίλε, Μπερνάρ τα πει! Ναι, ρε φίλε, πού το θυμήθηκες! Ο Ντίκ Μαρσέι. Άκου. Στο πιο αδύναμο. Άκου. Και ο Απόλλωνας που κόστος που δηλάτης, ναι. Παίζει. Σήμερα κάνει Ασακόφ. Καλά κάνει και ξεκουράζει το Τσίμιροτ. Συγγνώμη. Καλά κάνει και βάζει τον Μπίζεσβαρ. Γιατί, συγγνώμη. Ναι. Γιατί εκεί πέρα δεν έχει τον Μπέλκα. Ο Βάρντα, τι έγινε ο Βάρντα. Ο Βάρντα. Άρχισε να θεί. Άρχισε. Πάλι δεν θα παίζει. Λοιπόν, πάλι δεν θα παίζει. Παοξίδες. Ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι θέλει δεκάρι. Ναι, ρε. Θέλει δεκάρι. Ο Άρντα είναι παπάρας. Ο Μπίσεσβαρ είναι χοντρός. Ο Πέλκας δεν είναι δεκάρι. Ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι θέλει δεκάρι. Ναι. Πάτε που είστε αυτόν τον Γιώργο που βλέπει τις εκπομπές, τον Γιωργάκη, τον Σαββίδη, να πει τον μπαμπά του μπαμπά που διαμαρτύρεται ο Ραπτόπουλος, μας κάνει κριτική. Πάτε πες τον Γιωργάκη τον μπαμπά σου να πάρει ένα δεκάρι. Γιατί ούτε ο Μπίσεσβαρ βγαίνει για πρωταθλητισμό. Ούτε ο Πέλκας βγαίνει για πρωταθλητισμό. Ούτε ο Άρντα βγαίνει για πρωταθλητισμό. Να πάει να πάρει ένα δεξί εξτρέμ. Γιατί ο Μιστακίδης μόνο από πίσω στα 40 μέτρα μπορεί να έρθει, γιατί έχει καλό διασχελισμό, αλλά όχι έκρηξη. Τις προάλλες με τον Σταύρο Διαμαντόπουλο τον αναλύαμε στην Κατερίνη το Μιστακίδη. Να πάει να πάρει λοιπόν ένα εξτρέμ δεξιά, γιατί ούτε ο Τζάλμα Κάμπος είναι για πρωταθλητισμό. Να φτιάξει περί το παλικάρι, μισό λεπτό. Να φτιάξει ο Σέντερ Φορ το κόκαλο, γιατί είναι παιδαράς και είναι μεγάλη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ αυτή. Να πιάσουν τον Ενρίκε, να τον πάρουν σε ένα ψυχίατρο. Επειδή είναι ταλαντούχος παίκτης, τσαχπίνης, τριπλέρ, αυτό κτλ. Να το βάλουν σε μία τάξη το μυαλό του, τις σκέψεις του και τις, και τις αρμοδιότητές του. Ο Ενρίκε χρειάζεται ένα να τον βάλει σε μία τάξη. Τώρα θα είναι ο Ήβιτς αυτός, θα είναι ο ψυχίατρος αυτός. Είναι καλός παίκτης. Και προς Θεού ποδοσφαιρικού, όταν χάσει ο ΠΑΟΚ την μπάλα, έχετε ένα χάφ από πίσω να μαρκάρει για τον Ενρίκε. Μην τον βάζετε να μαρκάρει. Είναι μεγάλος μπέλας. Ο Τσίμιροτ πρέπει να κρατηθεί οπωσδήποτε. Θα πάρετε τερματοφύλακα, θα πάρετε. Δεν μπορείτε τόσο εκεί. Αν πάρετε κανένα τερματάρα, μπράβο. Λέω Βατσμάτος μένουν εκεί οπωσδήποτε. Μένει ο Μαλεζάς. Πάρτε και ένα center back, πείτε το Βαρέλα, ευχαριστούμε πολύ. Δεν είσαι για πρωταθλητισμό. Κάτσε για τρίτο στόπερ. Εάν εμείς τον Καραϊσκάκη προηγηθούμε να μπει ανάμεσα στα δυο τα στόπερ, ένα εικοσάλεπτο να κρατήσουμε. Και πάτε για πρωταθλητισμό, μια και όπως λέει και ο Τζόρνταν πολύ σωστά, που έχετε πάρει την ΕΠΟ. Συνέχισε Τζόρνταν και μετά πάμε στον Άρη. Αυτό το μάτς δεν είναι για κριτική. Γενικά πες ότι κουστάρεις. Πολλά πολύ ναι. Έκανε ένα rotation, εντάξει τα παιδιά ναι. Μπροστά είναι τώρα. Τζόρνταν, μισό κλάσμα. Για να μην περάσει. Ξέρεις τι έχει δει, ο Μίτρογλου βλέπει ότι ο Σιμάν κάνει ένα έγκλημα. Τι, απαράδεκτο για την εμπειρία του. Ποιο μάτς λες. Βέλγιο Ελλάδα. Γι' αυτό που λέει, διάβασα. Τι κάνει ο Σιμάν. Η μπάλα πέφτει προς το Μίτρογλου. Σηκώνει πρώτα για offside. Εκεί ξέρει ο Μίτρογλου ότι δεν το φτάνει ποτέ και την περιμένει να στρωθεί. Αφού στην ευθεία, πώς θα το πει. Δες το πάλι. Καταλαβες. Θα έχεις δίκιο αν ο Σιμάν δεν είχαν αυτό το πολύτιμο κλάσμα για να διαμαρτυρηθεί για offside απέναντι στον βοηθό. Και το γκολ είναι τεράστιο, έτσι. Τεράστιο. Και όλα τα λεφτά, ο ύμνος στο Μίτρογλου, τι, ποιος είναι. Που ο Ταχτσίνης πανηγυρίζει μόλις η μπάλα φτάνει μπροστά στο Μίτρογλου. Μόλις φτάνει μπροστά του. Το live streaming τι είναι, τι είναι αυτό. Εσύ σήμερα που μας δείχνει το ίντερνετ. Ο κομμουνιστής καταρχήν είναι στο εξωτερικό. Ω, κατά. Είναι στις Βρυξέλλες. Είναι στο Συμβούλιο. Είναι στο Συμβούλιο των Κομμουνιστών. Κομμουνιστής δουλειά να σου κάνει, δεν θα την κάνει. Καλά την κάνει μέχρι στιγμής.
Το παιδί είναι μαγνητικό. Εντάξει, είναι κομμουνιστή, τώρα τι να κάνω. Είναι δυνατόν να μην κάνει δουλειά και να στην κάνει και καλά τη δουλειά. Πώς γίνεται. Πάμε, Τζόρνταν, sorry. Κάνει δουλειά, καμιά φορά γίνονται και λάθη. Τώρα δεν ξέρω. Για κάποια διαμηνύματα που στέλνετε να τελειώσει μετά. Εντάξει, δεν τα ξέρετε, τα σημειώνουμε και μετά. Πάμε, Τζόρνταν, sorry. Κοίταξε, το σημερινό παιχνίδι δεν μπορεί, δεν είναι παιχνίδι, α πούμε, για να. Η κριτική μου είναι ο Πάοκ με κούρασε με τη μικρή την μπάσα. Με μια κακή ομάδα όπως είναι η Λάρισα, δεν πλευροκόπησε. Δεν είχε από τον άξονα επιθέσεις. Ήτανε τέσσερις οι τελικές του. Γενικά μου έδειξε ότι είναι σε, κακή, σε κακό φεγγάρι. Ναι. Εγώ λέω τώρα, κοίταξε, μετά την διακοπή, όλες οι ομάδες θα μου διασμένουν. Η τριάδα το χαφ, α πούμε, Μπίζεσβαρ, Κάνιας, Σακχόφ. Ντεφορμέ. Ο Κάνιας έκανε τον γκολ, βέβαια. Μόνο ο Κάνιας είναι αμυντικό χαφ, ναι. Εντάξει. Τώρα, ο Μιστακίδης δηλαδή με τον Αβράμ ρε Μιστακίδη, αριστερό μπακ, ο οποίος ο άνθρωπος είναι έξτρεμ, με τη φαλακρίτσα του, με αυτά του κτλ. Και πρέπει να κάνεις δουλίτσα. Έχεις και το Μάτος από πίσω που μπορεί να σε δώσει πλάτος, δεν τραβάς. Ο Μάτος από πού είναι η καταγωγή του, ξέρεις. Κωστή, ναι. Τώρα εγώ μιλάω τώρα, λίγο σταματήστε. Ναι. Αυτό το Μάτος τώρα. Ναι. Δεν είναι ούτε για κριτική, ούτε κοιτάς να μαζεύεις τα πονταλάκια, να περπατήσεις, έχει μπροστά σου πολλά παιχνίδια. Η εμφάνιση του ΠΑΟΚ σε συγκρίζει με το μάτς ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Τα μάτς είναι λίγα και κοντά. Ναι. Σε τρομάτι. Όχι διότι. Όχι διότι. Διότι ναι. Ο ΠΑΟΚ εδώ μπροστά, αν δεις, ναι. έχει κάνει rotation. Πού, ποιο είναι το rotation, ο Τσίγκρος. Και ο Κλάους, ας πούμε, και ο Μιστακίδης από εδώ μεριά. Από εδώ, ποιο να βάλεις από εδώ μεριά, πού είναι ο Μιστακίδης. Λέει ο Κάμπος, θα έρθει τώρα. Ο Κάμπος, ναι. Για τα σκυλιά είναι ο Κάμπος. Εντάξει, νομίζεις. Νομίζεις λοιπόν, εσύ. Ναι. Λοιπόν, Σάκοφ δεν είναι αμυντικό χαφ. Ναι. Είναι λίγο πιο μπροστά. Ποιο να βάλουμε εδώ. Είναι ο. Δηλαδή, προτιμώ εγώ το Χαρίση για παράδειγμα, αν είναι για μένα. Τον έβαγε το Χαρίση. Όπως έβαγε και τον Κάτσι, γιατί είναι Αλβανός ο Κάτσι. Ναι, ναι. Για αμυντικό χαβλό παρά το Σάκο. Ναι. Πρέπει να παίζει πιο μπροστά ο Σάκο. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τον Κρέσπο δεν τον έβαλε. Τον Κρέσπο δεν τον έβαλε. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Για μεγάλα καλά έκανε. Λοιπόν, βλέπεις ότι έχει τον Μπρίγκιτς. Ναι. Αυτός έπρεπε να μπει εδώ και καιρό, έτσι. Ναι. Τώρα δεν πάμε να τον κρίνουμε ένα μάτς. Θέλει και άλλα παιχνίδια για να τον δούμε. Ναι. Δεν έπια στην μπάλα που λέει ο λόγος. Δεν είναι. Άμα δεν παίξει 2-3-5 παιχνίδια να τον κρίνουμε και αυτόνα, ναι. Δεν μπορούμε. Οπότε λοιπόν τα παιχνίδια μπροστά μας είναι. Τετάρτη με Ατρόμητο. Κάτω στο Περιστέρι, Κυριακή με Παναθηναϊκό και κάτσε λίγο. Συζοδήμο, το έκανε. Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο. Θα τελειώσω και μετά. Θα τελειώσει και βάλω. Ναι. Λοιπόν, μπροστά είναι τα παιχνίδια, τα μεγάλα παιχνίδια. Τέσσερις αγωνιστικές ακόμα. Play-off, κύπελα, ιστορίες. Τώρα το Λάρισα δεν είναι τίποτα για να κρίνουμε. Όσον αφορά το άλλο το κομμάτι με την ΕΠΟ και τα αυτά και τα μηνύματα αυτά, τώρα να είχαμε να λέγαμε. Εδώ περπατάμε τα πράγματα. Όπως τα λέμε, βγαίνουνε. Εμείς δεν είμαστε τώρα να είχαμε να λέγαμε ειδήσεις. Εδώ κατάφερε ο Σαββίδης με τη συμμαχία, αν θέλεις, πιο πολύ μόνος του, διότι το γραμμένο τον πήρε από το χέρι μόνος του από πέρσι. Όταν κάποιοι άλλοι λέγανε ότι δεν κατέβει ο γραμμένος, εγώ έλεγα εδώ θα κατέβει ο γραμμένος. Λοιπόν, τον πήρε, τον κατεβάζει πανηγυρικά. 40 είναι η εννοή τώρα σήμερα που μιλάμε, έτσι. 40. Και η μαγιά είναι ότι έκανε τον κύριο Ελευθεριάδη να παραιτηθεί και από την ΕΠΟ. Και από την Πιερία. Πήγα εγώ στο τελικό Πιερίας εκεί πέρα, να του πεις του Μπούζο, να του πεις πρώτα ο φίλος μου ο Τζόρνταν έβγαλε την είδηση. 4-5 μήνες πριν. Άργησες πολύ, πες του. Ναι. Πήγα στην Πιερία λοιπόν στο τελικό της Ένωσης Πιερίας εκεί πέρα και ούτε ο Χιονίδης ο Δήμαρχος ήταν εκεί, ούτε ο Ελευθεριάδης. Αυτοί που αγαπούν το ποδόσφαιρο μας είπαν στην Πιερία, στην παρουσίαση. Λοιπόν, οι δραμηνοί φοβούνται και στέλνουν μηνύματα. Να τη πάει. Η δραμηνή, να τη πάει. Εγώ από τις εκπομπές θα πω ναι. Να πάρει και έναν εισαγγελέα και ο κύριος Σπύρος θα κατέβει κάτω. Μετά τα τέσσερα που θα πάει. Όχι, μετά να πάρει και έναν εισαγγελέα γιατί θα κατέβουν πολύ δραμηνοί κάτω. Ναι, και τι θα γίνει. Η δραμηνή μπορεί να πιο πολύ από τους καλαμαριούς. Μπορεί, ναι. Τώρα να το ξέρεις. Τέσσερα θα φάτε. Θα το δούμε, ρε φίλε. Μια μπανάνα να θα σου πει. Εγώ αγωνιστικά θέλω να δω το παιχνίδι. Όποιος είναι καλύτερος, ας κερδίσει. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Ας πάρουν και έναν εισαγγελέα όμως στο κήπεδο. Τι θα κάνει, για να έχουν τον νου τους εγώ. Τρίτο στόπερ θα παίξει ο εισαγγελέας. Τι θα κάνει. Θα έχουμε θέματα εκεί. Ας πάρουν και ένα εισαγγελέα. Τι, ναι. Ναι, βεβαίως. Εγώ να πάω κάποιον σκοτώ. Άσε τώρα. Μην εισαγγελέα τώρα. Μην κάνει σαβάτα τώρα του Καλαϊτσίδη. Ας πάρουν ένα εισαγγελέα εκεί πέρα. Εγώ με την Καλαμαριά με το λέω. Εγώ είμαι τη δόξα. Διότι δεν γουστάρω τον Καλαϊτσίδη. Το λέω κι εγώ. Δεν τον γουστάρω. Είναι αντιπαθητικό. Τι θα κάνουμε τώρα. Στοπ λίγο να παίξουμε το φίλο μας με τα ηχοσυστήματα γιατί. Τον αφήσαμε λίγο στην αρχή μόνο του. Θα παίξει μία διαφήμιση. Μετά θα μιλήσει ο Αριανός. Μία. Ηχοσύστημα. Ηχοκατάστημα Παπανδρέου. Βασιλής Όλος 267. Εγώ πήγα που είμαι Αλμπάνης στο αμάξι όσον αφορά το ντύσιμο κτλ. Και πάθα πλάκα. Δεν ήξερα τη σύγχρονη τεχνολογία. Ο Νίκος είναι όλα μαζί. Καλά λέει. Όλα μαζί. Πρώτα παίζει ηχοσύστημα Παπανδρέου.
Μετά πάμε Άρη, ανοίγουμε γραμμές 540-601, να κλάψει εδώ ο φίλος μου ο Χαζινάκος, ο οποίος την Παρασκευή το βράδυ στην εκπομπή είχε πει κανένα δυο ουισκάκια, έτσι. Τα κοπάνησε δυο ουισκάκια πριν. Ήσουνα εκπληκτικός. Ήσουνα μαχητικός. Ήσουνα δηλαδή όπως ο Ηλιόπουλος που δεν μιλούσε, δεν λαλούσε και κοπάναγε να πούμε τα κρασιά. Αν έχεις κάποιον προκλητικό, ναι, χωρίς επιχειρήματα και ναι, να βάζει μόνο κακή, ας πούμε, και μένους, ναι, με τον Άρη, έτσι αναλόγως απαντάμε κι εμείς. Ορθώς. Παιδιά, εγώ, με το Γρόλιο είμαι φίλος, οικογενειακός και με εκπροσωπεί στις δύσκολες στιγμές. Μίλησα μαζί του και μου λέει: εμείς θα την πάμε την υπόθεση στο δικαστήριο. Και του λέω: Χριστό, αν την πάτε την υπόθεση τον Ιούλιο και τακτοποιηθεί και επικυρωθεί η βαθμολογία, θα βγει ο Τσαλτίδης και θα λέει ότι δικαιώθηκε ηθικά ο Άρης, αλλά ουσιαστικά δεν δικαιώθηκε. Αυτό του είπα. Τι λέει ο κομμουνιστής? Ότι είχε τεχνικά προβλήματα από το διόπιστο, εντάξει. Το έκανε ο κομμουνιστής, κατηγορείται τους κομμουνιστές. Εδώ κυβερνάει κομμουνιστής και είναι όλα ίσια κάτω. Πάμε πρώτο τον Παπανδρέου το φίλο. Πάμε. Πράγματι. Να πω για να το κλείνω ένα 5 δευτερόλεπτα. Για τον Άρη. Ναι. Λοιπόν, επειδή με τέτοιες εμφανίσεις ο Άρης δεν βγαίνει την κατηγορία, αν να λένε τώρα. Ναι, ναι. Το είδα και το παιχνίδι σήμερα. Ναι. Έκανε ένα σουτ στο 63 το γκολ πριν και ο Τάτος ένα σουτ. Δεν πάτησε που λένε περιοχή, να πούμε, οι παίκτες του Άρη. Και μου έκλαιγε ο Βασίλης εδώ από νωρίς για την Λαμία. Πρέπει να πάρεις τα παιχνίδια πρώτα εσύ. Καλά είναι που κυνηγάς και τη Λαμία, εννοείται, αλλά πρέπει να πάρεις τα παιχνίδια μόνο εσύ. Λοιπόν, έχει μείνανε 9 αγωνιστικές, ναι, για τον Άρη και πρέπει ο Άρης να κάνει το απόλυτο, ναι, για να ελπίζει. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν είναι πάλι. Τρίτος ανεβαίνει. Τρίτος. Αυτά που έπεσε ότι μπορεί. Διάλειμμα. Να στα βγάλω πόσα έχω μηνύματα. Το μήνυμα αυτό κρατήστε το για να μπούμε με αυτό. Έλα να μας δώσεις βρεχλή μίτζου. Εγώ θα σου βγάλω εσένα το που τα βγάλω. Έλα βρε ρε Τάλι. Πάμε, πάμε. Είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά, χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Με τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παρακμή είμαστε εδώ, στον παρακμιακό καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, στο χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε, τι ζητάμε? Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί, τι θέλουμε, να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα τεράκια μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, μαλάκες, like. Να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλά. Λοιπόν, ο ήχος από την καινούργια διαφήμιση δεν έπαιξε καλά, μας μπλόκαρε. Ηχοσυστήματα Παπανδρέου διαφημίζαμε και μας χάλασε ο ήχος της διαφήμισης. Αυτό πρέπει να πει ότι θα πρέπει ο Παπανδρέου να έρθει. Γιατί να μας... τα ηχοσυστήματα δεν είναι από τον Παπανδρέου. Ναι, σωστά. Λοιπόν, 267 Βασιλής Όλγας, πηγαίνετε και θα βρείτε ό,τι θέλετε σχετικά με ήχο και εικόνα για το αυτοκίνητο. Με και τηλεοράσεις στις πίσω θέσεις. Τηλεοράσεις μπροστά για τη γυναίκα. Απαγορεύεται ο οδηγός βέβαια να βλέπει, έτσι. Ναι. Βέβαια μερικοί ρίχνουν κάποια ματιά, δεν ξέρω τώρα. Είναι χωρισμένο, πηγαίνει η γυναίκα, βλέπει. Αντικλεπτικά ό,τι γουστάρετε. Και επίσης να πω, έχω ένα φίλο ο οποίος χρειάζεται, χρειάζεται ένα προγραμματιστή να δημιουργήσει ένα λογισμικό, ένα τεχνικό ηλεκτρονικό να δημιουργήσει μια πλακέτα και ένα marketing που να μπορεί να προωθήσει ένα προϊόν. Λοιπόν, εγώ δεν τα ξέρω πολύ αυτά. Παίρνεις όμως το 6988-054-316 και ζητάς τη Βίλμα. 6988-054-316. Ξαναλέω, ζητάς ένα προγραμματιστή να δημιουργήσει ένα λογισμικό, ένα τεχνικό ηλεκτρονικό, να δημιουργήσει την πλακέτα και έναν
του marketing που να μπορεί να προωθήσει καλά το προϊόν. Είναι ένα προϊόν. Η Βίλμα το ζητάει αυτά, αν επιτρέπετε. Ο μπαμπάς της Βίλμας είναι. Η Βίλμα μαζί με τον πατέρα της κάνει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχω Βίλμα φίλη και λέω πώς είναι αυτή. Βίλμα είχαμε στο ραδιόφωνο μια κοπέλα, ήταν στο τμήμα marketing και στη γραμματεία. Έφυγε πια αλλού. Ο πατέρας της είναι φίλος μου και ξεκινάει μια εφεύρεση η οποία έχει πιστοποιηθεί από το εξωτερικό. Εφεύρεση. Μπράβο. Και θέλει αυτά. Λοιπόν, 6-9-88-054-316. Ο κομμουνιστής έφτιαξε το live streaming. Ο Αριανός θα μου πει πάλι το κλάμα του Καζαντζίδη και το 540-601. Έχεις λεφτά πάνω σου. Μας προκαλεί. Να τα δείξω. Δείξτε. Εμένα που, να δείξω αυτό που μου δώσες. Τι σου δείξα. Μου δώσε ένα πενιντάρι, λες να το δείξεις εκεί στην τηλεόραση να πούμε ότι. Για δείξε ένα πάνω από 20άρικο. Δείξε. Βγάλε τώρα είναι δεν καλό αυτό που κάνω. Δείξε. Δεν είναι καλό, αλλά. Δείξε. Αυτά είναι για να τη βγάλουμε όλο το μήνα με τον Μάριο. Βγάλε, Τζόρνταν, δείξε τι. Συνεταιρικά. Λεφτά. Ναι. Και τι δοήθηκε. Όχι, λέει, όσοι, δεν λέει αυτό που είναι κοστάκι. Μα θεωρούν όλοι του το κομπλέ. Τώρα καλά και σου για να κάνουμε παιδιά τώρα. Επειδή έστειλε ένα τώρα χαζό αυτό το μήνα. Και τι σημαίνει αυτό. Το κάνουμε το χατήρι τώρα. Δείξτε εκεί. Το κάνουμε το χατήρι τώρα κι εσεί. Είμαστε αιρετικοί, αλλά δεν είμαστε λίγο. Μην βγάλει και ο Χατζηνάκος τώρα κανένα πεντακοσάρικο και τρέχει με τις αρκούδες στο πάνω. Ο Χατζηνάκος. Το λέω Χατζηνάκο γιατί είναι ανυψιός ενός φίλου μου που έχει το κτηνιατρίο. Έχει ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο στη Θάσο. Στην περιοχή. Σκαλαπρίου. Σκαλαπρίου, πώς λέγεται. Καζαβίτη. Καραβίτη. Καζαβίτη. Μπαίνεις στο casavidi.gr, πώς μπαίνει να το δει. casavidi.gr είναι το site και από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και το σχετικό διαφημιστικό. Μας έχει καλέσει το Πάσχα όλο το team. Δύο μέρες, τρεις μέρες, πόσες μέρες, ξέρω εγώ, να πάμε εκεί πέρα. Όσοι μπορούμε. Θέλετε να πάμε, ο Τζόρνταν λέει είναι κλεισμένος. Ασλαμά, πάμε. Μαλάτο, πάμε. Εγώ ψήνομαι. Πού? Πάσχα, Πάσχα, στο casavidi. Στο... Πάμε. Ναι. Πάμε. Ωραία. Μπαίνεις και βλέπεις. Θα το κάνουμε και σποτάκι να το βλέπουν έτσι από την άλλη εβδομάδα πιο. Θα το κάνουμε ναι, πιο. Με ήχο καλύτερο, ναι. Στην άλλη εβδομάδα. Οπότε, Παπανδρέου, Βασιλής Όλος 267, ό,τι γουστάρετε για το αυτοκίνητο, όσον αφορά τον ήχο, την εικόνα. Φοβερός. Ο τύπος δεν βλέπει μπάλα. Ποιο ξύλο στην καβάλα. Ο φίλος δεν βλέπει μπάλα που το έχει, ο Παπανδρέου. Ασχολείται με σκι, με. Αυτοκίνητα αγωνιστικά, με θαλασσινά σπορ κτλ. Απόλλων Καβάλα. Με γνώρισε στο γλυκό μαλάτι ενός άλλου χορηγού. Και λέει, εσύ λέει, δεν είσαι αυτός ο τρελός, ο οποίος λέει, μαλώνεται εκεί κτλ. Λέω, όχι, μωρέ, λογικός είμαι, δεν είμαι. Να βάλουμε, λέει, το μαγαζί. Το ήχο δεν το πετύχαμε. Θα μας βοηθήσει ο Παπανδρέου, αφού έχει ηχοσυστήματα, να μας μάθει πώς θα φτιάχνουμε τον ήχο, γιατί είμαστε και φτωχό κανάλι εμείς. Πάμε στον Άρη, λέει. Κώστα, τι αυτό μόνο και ακούμε τον Βασίλη. Κουστάρω, λέγε. Να καλησπέριζουμε παιδιά από την εταιρεία Παρένθεσης ναι. Που μας στηρίζουν και στηρίζουν ναι. Κομπή αυτή τη χρόνια. Ναι. Τα οποία τρέχουν τώρα, κάνουν και γίνεται χαμός κάθε βράδυ, τελειώνει την Τετάρτη, το Inedit Festival. Το φεστιβάλ των μουσικών ντοκιμαντέρ. Ναι. Από εκείνο και το μπλουζάκι φορά, ναι. Όσοι κούτρα το αγόρασα. Ναι. Έχει ο ράπι χαιρετισμού και όλο το πάνελ. Ναι, τα παιδιά μας στηρίζουν. Έχουν ωραία. Πνεύμα, αλλά γουστάρουν σκουπιδαριό να βλέπουν. Και το Μάιο ετοιμάζουν το δεύτερο Offside Festival με ταινίες καθαρά ποδοσφαιρικές. Πού είναι αυτό? Θα δίνουμε από εδώ προσκλήσεις. Πού, πότε είναι αυτό? Από εδώ. Δεν το έχεις δει το περσινό. Offside με Festival. Με Νότιχαμ, Κρόιφ. Τώρα με του Κρόιφ την ιστορία, ναι. Καθαρά ποδοσφαιρικά ντοκιμαντέρ. Το δεύτερο Offside Festival. Ωραία. Θα είναι ντοκιμαντέρ μόνο ναι. Ποδοσφαιρικά. Πάρα τώρα είναι το Inedit ναι. Που είναι μόνο μουσικά και είναι αύριο, μεθαύριο και Τετάρτη. Σήμερα δεν παίρνει την τέταρτη μέρα. Πώς αντέχει τον Τζαλτίδη, λέει, δώστε μια γροθιά να πούμε κτλ. Ναι, αναπολύτη παλιά στι συγκλονιστικέ σου εκπομπέ. Με τον Παναγιώτη, Το κρατά. Αφού ο Παναγιώτη πρέπει να ταξιδέψει. Λέγε Χατζηνάκο. Λοιπόν, 5-7 λεπτά θέλω να μην διακόπτω. Ό,τι γουστάρει, δεν το διακόπτουμε. Ναι. Λοιπόν. Το 540-601 μπορεί να το καλούν να πιάνουν γραμμή. Για λέγε λοιπόν. Από εδώ πρώτα έχουμε επισημάνει τι αγωνιστικέ και οξαγωνιστικέ αδυναμίε που έχει η ομάδα. Ναι. Και τα έχουμε πει όπω πρέπει και στον Καρυπίδη και στου προπονητέ και στου παίχτε. Ωραίο. Λοιπόν, σήμερα ήταν μια απλά ανεκτή εμφάνιση. Και πήραμε ψήλο εύκολα, ας πούμε, πήραμε το διπλό. Ναι. Λοιπόν, αυτό βέβαια που καίει όμως τον κόσμο του Άρη είναι τα έσχη που είδα που έγιναν στο Καλλιθέα Λαμία. Τα έσχη.
Είδαμε έναν διαιτητή ο οποίος ή αόματος είναι ή στημένος. Δεν μπορεί αλλιώς να δώσει δύο πέναλτι. Και ας μου κάνει μήνυση αυτός εδώ. Έλα μωρέ, εντάξει. Ή αόματος είσαι ή στημένος. Εσύ που δώσεις αυτό το πέναλτι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να πω και δύο πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Ναι. Πέρυσι η κατά ομολογουμένως σμπρωγμένη Λάρισα πρωταθλήτρια Β' Εθνική συγκέντρωσε 78 βαθμούς και η δεύτερη Κέρκυρα 75. Αυτή τη στιγμή εγώ σαν Άρης έχω συγκεντρώσει 53 βαθμούς, μένουν 10 αγωνιστικές και υπάρχει περίπτωση αν κάνω 10 στα 10 θεωρητικά να πιάσω 5 πόντους πάνω από τον περσινό πρωταθλητή και να μην ανέβω την κατηγορία. Από αυτό να καταλάβουμε για το τι γίνεται φέτος με αυτές τις δύο ομάδες. Μέσα έξω κερδίζουν με κάθε τρόπο, χέρια σηκώνουν αμυντικοί, παίρνουν πέναντι, αποβάλλονται παίκτες, διαιτητές φυλάνε πέναντι ανύπαρκτα. Μόνο και μόνο για άλλη μια φορά στην πλάτη του Άρη. Ενώ η πορεία βαθμολογικά με τις όποιες αγωνιστικές αδυναμίες είναι βαθμολογία πρωταθλητισμού. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει μετά από αυτές τις ιδέες που έχω δει, ας πάρω και 15 κάποιοι απέναντι και να ανέβω την κατηγορία μόνο. Ας μην σταθώ στην κατηγορία ομάδας από την Άρη Εθνική. Δεν με ενδιαφέρει, έχουν συγχαθεί τα έντερά μας με αυτά που βλέπουμε με αυτές τις κολομάδες που είναι πάνω από εμάς. Ναι, αυτό δηλώνει όμως ότι είσαι σε μια εκεί θέση. Η αγανάκτησή σου, να πούμε. Κατάλαβες τώρα, κράζει τους άλλους γιατί λέει κάνουν αυτά και αυτά. Αλλά ας πάρω εγώ να πω. Αλλά αυτά που βλέπουμε φέτος είναι πρωτοφανή. Τους άλλους τους κράζει ότι λέει δεν γίνεται να παίρνουν τόσους βαθμούς να πούμε το πέναλτι του αλλού. Και εγώ λέω ας παίρνω την άνερα. Ένα ακόμα στατιστικό στοιχείο, πέρυσι καταλήψαν από την Β' Εθνική τρεις ομάδες. Να ένα μήνυμα, Παοξή. Κομπότη κάνει το καθήκον σου την Τετάρτη και στείλει τους μαζί με Εύοσμο και Ρούλη και αργότερα παρέα με Καλατζίδη. Καλό αφανισμό, ομάδες της πόλης πλέον είμαστε μόνοι μας. Υιοθετείς το μήνυμα. Όχι. Να ολοκληρώσω λίγο. Μάλιστα. Πέρυσι στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής δεν τερματίσανε τρεις ομάδες. 15-17 εκεί. Εγκαταλείψαν στα μέσα του πρωταθλήματος. Φέτος είναι μία η ομάδα. Και η βαθμολογική συγκομιδή της υπερπρωταθλήτριας Λάρισας ήταν 78 βαθμούς. Ναι. Και μένα 83 μπορεί να μην μου φτάσουν για να ανέβω. Ναι. Από αυτό να καταλάβουμε τι γίνεται φέτος και τι γίνεται πάλι πίσω από την πλάτη. Πάει τελείως. Πάει να πει ότι είσαι εξαγωνιστικά πατάτα. Τι να γίνεται, ρε φίλε, εγώ βλέπω, δεν βλέπω το άριστο. Ναι. Τι να γίνεται. Βλέπε τη Λαμία, την έχεις δει εδώ και ένα μήνα. Γελάει ο κόσμος με τη Λαμία. Με τα χαλιά του είδε στο παιχνίδι που άλλο άλλο δεν σηκώνει το χέρι, δεν κέρδισε ποτέ η Λαμία δεν το παίρνει εκείνο το παιχνίδι. Να βλέπουμε και τον άλλον. Εγώ συμφωνώ. Εγώ έλαμε στην Καλονή τον Άρη, ρε φίλε. Έχω χτυπητές αγωνιστικές. Δεν έκανε κανένα παίχτη ο αμυντικό πέναλτι για να πάρω το παιχνίδι στην Καλονή. Ήμουν τυχερό και το πήρα. Άμα δεν λέμε αλήθειες κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε να διορθωθούμε, να ξέρεις. Φυσικά και λέμε. Στον πλήγο. Και πάρα πολλά λέμε και τα δικά μας στραβά. Με φουσκωτού το πήρατε τον Μάστο Καραϊσκάκη. Όχι, βέβαια ο άνθρωπος ψεύδεται. Ψεύδεται γιατί. Γιατί είναι καραγκιόζη. Καραγκιόζη γιατί. Επειδή εμείς δεν πειράζουμε κανέναν. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι. Ναι. Μια φορά είχα. Γιατί καταγγείλαν οι άνθρωποι. Είχα στο σπίτι μου κόσμο. Δεν ναι. Κατήγγειλε κανένα τίποτα. Αυτό ο ανόητο. Όχι, έβγαλε εγώ πλανήτη και επίσημα ανακοίνωση. Έβγαλε ανακοίνωση. Εγώ ξέρω ότι είχα κόσμο στο σπίτι. Ναι. Και έτυχε να πέσουμε. Με την ομάδα εδώ τη μεγάλη της Θεσσαλονίκης. Ναι. Λοιπόν. Δεν σου λέω για τη μεγάλη ομάδα. Και δεν υπήρχε στο χώρο που προσήλθαν ούτε μυρμήγκι. Ναι. Τώρα πώς τον Πλατανιά, ποιοι τι του κάναν δεν κατάλαβα. Στα αποδυτήρια δεν κυκλοφορεί κανένας. Ναι. Που δεν έχει δουλειά. Μήπως έγινε τραμπούκος και έγινε το 2-1. Τίποτα δεν έγινε. Δεν έγινε τίποτα. Ούτε σε κανένα παντού αυτό το τραμπούκος, ακούσε και από παντού. Ναι. Ούτε σε κανένα. Καλά τώρα εσύ τι θα πεις, καημένε. Δεν τα λέω εγώ, τα άκουσα. Άλλοι τα είπαν. Και εγώ άκουσα άλλα, αλλά άστο τώρα τι άκουσα. Δεν έχουμε αεξή εδώ και παραθυναϊκό. Δεν έχουμε ανάγκη να δίνουμε κανένα. Ωραία, χάσαμε και 5-6 ευκαιρίες. Και εσύ πανουριά Τσομπάνι, μην ξαναβγάλεις ανακοίνωση. Είσαι γελίος. Τσομπάνι με τη γλίτσα. Μην ξαναβγάλεις ανακοίνωση. Έχεις καταντήσει εμετικός που βγαίνει στα ραδιόφωνα με αυτή την προφορά και μιλάς κιόλας. Τη βγάζουμε δική μας. Τι έχει προφορά. Άκου το να δεις πως μιλάει. Εντάξει, μπορεί στο χωριό να μεγάλωσε, αλλά μπορεί να έχει λεφτά ο άνθρωπος. Ο δικός σου. Βλέπουμε καλά πώς θα χρησιμοποιεί τα λεφτά. Δικός σου. Έχει λεφτά. Τώρα μην εντάξει, το λέει ο Μπάνι και ο δικός σου ο πρόεδρος είναι από ένα χωριό της Βέρειας, να πούμε. Τι δεν είναι για την πρωτεύουσα. Δεν είναι προκλητικός να βγαίνει τώρα και να κάνει ανακοινώσεις για παιχνίδια που αδικήθηκαν τα Τρίκαλα και έκανα και έβγαλε ανακοίνωση. Για παιχνίδι πάνω από αθηκή. Ε, πουλάκι μου, στη δουλειά του κάνει. Καραγκιώζεις γιατί. Τα συμφέροντα τη ομάδα. Πρέπει η ομάδα να παίζει με 10 παίκτες από το ημίχρονο με τα Τρίκαλα. Ναι. Και πέρα και δεύτερο πέναλτι και 2-0. Και μαγιά του. Και βγάζει εκείνο το μάτς ανακοίνωση. Μα μαγιά του. Γελίος, κρίνεται. Μα μην γίνεσαι τσαλτή. Διαμαρτυρήθηκε. Βγάζει ανακοινώσει και κρίνεται. Διαμαρτυρήθηκε για ένα πέναλτι που δόθηκε από τα Τρίκαλα. Τέλο. Εγώ βλέπω ότι είσαι σε μειονεκτική θέση. Τολμώ να πω.
Είμαι και σου ανέλησα για ποιον. Ναι, άρα φωνάζει αυτό που είναι μειονεκτικά. Και για τα δικά μα τα στραβά, τα αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, αλλά και για τον Ρενό, αυτά που βλέπουμε φέτο είναι πρωτοφανή. Τον Παυλίδη εξτρέμευεται σήμερα. Δηλαδή... Μια χαρά ήταν ο Παυλίδη. Μια χαρά ήταν ο Παυλίδη. Πάμε στον κόσμο. Μάλιστα. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλά, φίλε. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ μιλά, φίλε. Ναι, από τη συνάδελφο την αγαπημένη σου Ρωτόπουλε. Ορίστε τι είπε. Δεν κατάλαβα τι είπε. Από τη συνάδελφο την αγαπημένη σου. Απ' την. Απ' την Ζήχνη, λέω. Την αγαπημένη σου. Απ' τη Ζήχνη, ναι. Όνομα, φίλε, ομάδα. Οξύ με. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο. Μισό λεπτό, μήνυμα από Χιλιτίδη. Πε το μαλάκα στην κονσόλα να ανεβάσει τον Αριανό, δεν ακούγεται καθόλου. Δεν ακούγεται ο Αριανό. Ναι. Μια χαρά ακούγεται, λέει. Τέλο πάντων, συνέχισε, φίλε, ναι. Με τον κύριο Ιορδάνη θέλω να μιλήσω λίγο και με τον κύριο Μαλάτο. Με τον κύριο Ιορδάνη. Μίλανε, Ζηλιάχομα. Κύριε Ιορδάνη, εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ, αλλά το ρεζιλεύει ταυτόχρονα. Πώ? Λέω, εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ. Αλλά από ονομά του ΠΑΟΚ. Αυτό μα είπε την προηγούμενη φορά. Δεν κόμμασε τον ΠΑΟΚ. Έτσι μα είπε την προηγούμενη φορά. Βρήκε δουλειά στον ΠΑΟΚ. Απλά δεν ήξερε επίπεδο από αυτό. Δεν πληρώνει τον ΠΑΟΚ. Αυτό μα είπε πολλέ. Και εγώ άκουσα κάτι εγώ. Μην μιλά στον κύριο Μαλάτο όπω μιλά στον Κίρτσο. Γιατί στον Κίρτσο. Συνήγορο του είσαι ή τι είσαι. Εγώ δεν είμαι συνήγορο. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο μορφωμένο ο οποίο μ' αρέσει. Δεν στο επίπεδο που έχει ο Σλαμά. Δεν στο παιδί επίπεδο και δεν στο δικό του γάλι. Άντε βρε, βλάχο να πούμε τώρα. Εγώ είμαι βλάχο. Ναι, βλάχο ή τι είσαι. Συγγνώμη, αλλά. Τι να είσαι τώρα, τι επίπεδο έχει εσύ. Πίπεδο. Εγώ. Ναι. Πίπεδο. Τι είσαι, συνήγορο του είσαι, τι είσαι. Κανενό του είσαι. Φίλο του είσαι, αβάντα του κάνει. Όχι, όχι. Τι είσαι. Εγώ το Ολυμπιακό το μισό πιο πολύ από σένα. Αλλά ο άνθρωπο έχει. Εγώ σε προσωπικό για το πάζρε, φίλο. Τι ευγενικό είναι ο άνθρωπο. Ποιο είναι ευγενικό. Άντε μου τώρα θα πατσάλα, ρε. Κύριε Σιμάνε. Άντε ρε καραγκιόζε τώρα. Εγώ είμαι καραγκιόζε. Κακό του έκανε φίλο ο κόμμα. Άντε βρε τώρα στην τον. Φίλο μα έκανε. Βρε στην τον καραγκιόζε. Τσομπάνε τώρα να πούμε. Βγήκε τώρα συνήγορο του Αλνού εδώ πέρα, άμα το παίξει σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Γιατί εγώ τον ξέρω. Πάμε επόμενη γραμμή. Μια δείχνη που είναι. Μη επίπεδο. Επίπεδο, ναι. Έχει επίπεδο, ναι. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Μια ερώτηση στο Μαλάτο θέλω να κάνω. Κάντε τι. Δεν μου λες ρε κελέκι. Το κελέκι. Είσαι περήφανο για αυτό το πρωτάθλημα. Τι είναι το κελέκι. Ναι, για αυτό το πρωτάθλημα που θα πάρεις φέτος είσαι περήφανος. Βεβαίως, το πήραμε καθαρά. Ούτε πιο καθαρά. Ούτε... Βεβαίως, πεντακάθαρα. Τις πρώτες αγωνιστικές που έσφαξες όλες τις ομάδες, το ξέχασες. Ποιο? Που έσφαξες όλες τις ομάδες στην αρχή. Ποιες ομάδες? Το ξέχασε Αλτσχάιμερ. Ποιες ομάδες? Και καταρχήν δεν τρέπεσαι να λες τέτοια πράγματα. Ποια πράγματα. Μεγάλος άνθρωπος είσαι. Με τον Πλατανιά δεν έγινε τίποτα στο ημίχρονο. Δεν έχω υπόψη μου τίποτα. Άμα δεν έχεις υπόψη, γιατί λες ότι δεν έγινε γιατί τίποτα. Γιατί ξέρω τι γίνεται στο γήπεδο. Πάνε δεν ξέρεις τεθάκια. Τίποτα. Καλά, ξέρεις εσύ που είσαι ναι. Παοκτζής τώρα και... Σοβαρέψου. Να σοβαρευτείς εσύ. Ναι, σοβαρέψου σαν αποτυχημένη τραβεστή είσαι. Τραβεστή είσαι εσύ και ο πατέρας. Πάμε, πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, πίπεδο. Και ορισμένοι που γελάνε. Πίπεδο. Εσένα, αυτό είναι το επίπεδο που είχε ο κύριος. Την άλλη φορά έπεισε τη μάνα, τώρα εσένα. Το πάμε. Το επίπεδο σουσ. Μου είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι. Καλημέρα. Άκουσες, Νέα Ζήχνη. Άκουσες. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Ναι, φίλε. Έλα. Έλα. Εγώ είμαι ο Ανδρέας από το λεωφορείο. Σου είπα, θα σε έπαιρνα. Από πού είναι αυτός? Ο Ανδρέας είμαι από το λεωφορείο. Το λεωφορείο. Ένας παοξής με το σταυρό. Ζωρίστηκε σήμερα, ε! Κοίτα, δεν παίξαμε καλά. Ναι. Αλλά από τη στιγμή ο Μπρούκης κρυολόγησε που πάω και ήταν τόσο άσχημος και η Λάρισα δεν έκανε τόσες ευκαιρίες και μου έλεγε τέτοιο, εντάξει, όντως. Η εμφάνιση επειδή... για το μάτς και τέτοιο είναι σωστή. Επειδή είσαι δίκαιος. Ε? Επειδή είσαι δίκαιος. Είμαι δίκαιος, τέτοιο. Μιλήσαμε στο λεωφορείο του 30. Άκου, επειδή όμως έδειξε το πρωτάθλημα το 76. Το πρωτάθλημα το 76 το πήραμε 8 βαθμούς διαφορά που δεν το έχει πάρει ούτε ο Παναθηναϊκός με τον Μπόμπεκα ήδη το ήταν 84-87 και το πήραμε 59-51. Στο λεωφορείο... Έχω κερδίσει 4-0 τον Ολυμπιακό, στο λεωφορείο... 3-1, ναι. Έχω κερδίσει την ΑΕΚ 1-0 εδώ με τον Κουερίνο, την έχω πάρει 0-0 και μου λες εναντίον ποιο το έχω πάρει. Και η ΑΕΚ ήταν 5 βαθμούς μπροστά. Συνήθως το παίρνει το πρωτάθλημα αυτός που ξεκινάει πρώτος. Ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε πρώτος, μόνο ο Ολυμπιακός το 12 το πήρε αυτό.
Από τα λίγα τέτοια. Τα δύο πρωταθλήματα που πήρες, αυτοί λείπανε εδώ. Αυτό σου λέω εγώ. Δηλαδή, φέτος, αν έπαιρνες το πρωτάθλημα, εάν έπαιρνες φέτος το πρωτάθλημα, θα είχε μεγαλύτερη αξία. Φέτος αν το παίρνεις. Απ' τα δύο. Φέτος, βλακεία μεγάλη. Θα ήταν καλή, θα είχε μεγαλύτερη αξία χωρίς να έχεις καλύτερη ομάδα από το 76 και το 85 όμως. Θα έχει όμως μεγαλύτερη αξία αν το παίρνες φέτος. Να τέλος σου πάντων. Πω και άλλες χρονιές, το 88 που το πήρε η Λάρισα, το 88 που πήρε η Λάρισα, θυμάσαι ότι έριξα 6 στον Ολυμπιακό, 4 στον Παναθηναϊκό, 2-2 μόνο με την ΑΕΚ, 4 με τον Όφη που είχε την ομαδάρα τη Μεγάρα με Βλαστή, με τέτοιο. Ναι, αλλά επειδή τα γιατί... Το και τον διεκδικούσε ακόμα τελευταία αγωνιστική. Έχασε ο Χατζηπαναγής ο Μάριος που τον ξέρω είναι φίλος μου από το Sports Cafe. Μάρια είμαι τέτοιο, μαντιστεράκιας και εγώ φίλος του Κώστα. Ποιανού Κώστα. Του βλέπω. Του μισούν τέτοιο. Τα σκουραρίκια του Σταυρός Μπέι. Όταν ήταν ο Πλάτωνος και ο τέτοιος. Μιλούσε μαντιστεράκια. Τώρα, τώρα πάνω σε καταλάβω. Εντάξει, όχι, για πες και τι είπα εγώ. Εγώ είπα για τον Ηρακλή. Και εντάξει, και φίλο Ηρακλειδέας γιατί έπαιξε ο θείος μου εκεί. Επί Σπάιτς έβαλε ένα γκολ. Ποιος ήταν ο θείος σου. Στέλιος οικονόμου. Το ξέρουν πολύ λίγοι, ήταν αλλαγή του Αιδινίου, πολύ σπάνια. Με λίγες, 70-72 έπαιξε. Αρχές 70 έπαιξε. Και η Λιούκη Σαμπάη πήγε στην Παναχαϊκή Πρωταθλή τέτοιο και έπαιξε στον Ολυμπιακό. Ήμουν στην παρουσίαση του βιβλίου του Σωτηρακόπουλου και το τέτοιο. Είναι διαβασμένο. Σε ναι. Κατάλαβα, ναι, βραγόρι μου, δεν κατάλαβα. Και Ανδρέα Μπόμι, τη διαβάζει. Δεν είναι τέτοιο. Δεν μου λε, τελευταία ερώτηση. Ναι. Εισιτήριο στο λεωφορείο πλήρωσε. Βέβαια, απεριορίστο τον έχω. Ενώ ξέρω το όνομα ότι μπορεί να πληρώσει. Εγώ δεν πλήρωσα. Κλείσε. Μίλησε μου στο όνομα σου, εσύ. Στο μαγαζί, μίλησε μου. Κλείσε, κλείσε, αλήτη. Ωραίο Παόξη. Ωραίο. Φανταστικό Παόξη. Πλήρωσε και εισιτήριο στο 30. Εγώ δεν πλήρωσα, η αλήθεια είναι. Από σένα πιο βλάκα, ρε φίλε, να πει. Είχα 2 ευρώ, πάμε στο κουμπάρι. Πάμε, πάμε. Ναι, σου, ναι. Ελαρά. Καλώ τον. Είμαι ο Δημήτρη. Είμαι σουπερά. Ωραίος. Βλέπω Χαριλάου δεν πατάς τελευταία, έτσι. Εγώ στο Χαριλάου, φίλε, πήγα πριν 15 μέρες με τον φίλο μου τον Αριανό. Το Χαριλάου το γήπεδο εννοείς στην περιοχή. Επειδή σαν άντρας μετράω πιο πολύ από σένα. Ναι. Πήγα σε ένα μέρος πολύ εχθρικό για ένα σκοπό πολύ σημαντικό. Ωραία. Δηλαδή, δεν θέλω να το πω στον αέρα, αλλά πήγα σε ένα μέρος το οποίο μπορεί και να μην έβγαινα όρθιος από εκεί. Τελικά βγήκα γιατί έτσι έτυχε. Αλλά πήγα σε ένα μέρος πολύ σκληρό ροκ. Ναι. Αυτό μπορεί να στο επιβεβαιώσει. Αυτό, ναι, δεν επαναλαμβάνομαι. Εσύ δεν θα πήγαινες πάντως. Ωραία. Γιατί δεν θα πήγαινες. Γιατί δεν έχεις φάει ξύλο στη ζωή σου, αλήτικο, ούτε έχεις δώσει. Αν θα ρίξω όμως ένα μπατσοχάστουκο, δύσκολα. 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 Για χαρά. Δύσκολα. Μπατσοχάστουκο. Μπατσοχάστουκο, βρε τα φάσου, λέω. Ναι. Άσε τις αγριάδες. Δεν μερτράνε. Κολοτρυπηδολόγο. Πάμε, 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 επόμενη γραμμή. Oh. Κάνα πουτσοσκάμπυλο να δώσω τη μαμά σου, μπορεί. Μπατσοσκάμπυλο εσύ εμένα, δύσκολα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Πάμε. Με καλησπέρα. Καλώς τώρα. Μαγκές και εγώ είμαι Αριανός και είμαι Παοξής και τα λοιπά. Αυτά να τα λέτε εκεί που σας παίρνει. Πάμε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Κοστάρα, ηρέμησε, ηρέμησε. Ήρεμος, 48 χτύπουσε. Ηρεμία θέλει το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω καταρχήν καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα. Καλώς το. Θα ήθελα τον κύριο Μαλάτο εγώ παρακαλώ. Εδώ είναι ο κύριος. Είστε ο παδός του ΠΑΟ. Μάλιστα, ναι, από Αθήνα. Παοξής, Αθηναίος, ή από άλλο μέρος που μένει Αθήνα. Όχι, όχι από Αθήνα, από Αθήνα. Αθηναίος Παοξής, τέλος. Γιατί, συγγνώμη, παράξενο. Παράξενο σε βάλει. Τέλος, ένα καμπέμι ακόμα. Έχει 300.000 εκεί μέσα, να ξέρεις. Καλά, ναι. Δεν έχει. Έχει, μπορεί και παραπάνω. Ρε φίλε, ρώτησα. Μη μαλώνετε, μη. Μας είναι έκανα κάτι, καμία ρωτήση παράπανα. Και εμείς δεν σε δίναμε, απαντήσαμε. Μου αντιδράσατε, λέγε μου παλικάρι μου, σ' ακούγω. Δεν είπε να γίνεις, Παοξής είπε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε φέτος ότι ο Ολυμπιακός είναι κάτι. Δεν ακούω τι μου λέει. Μη μιλάτε γαμωτόλοι μαζί ρε. Ξαναπες το ρε φίλε, μη με κάγεστε ρε. Λέγε ρε φίλε. Θέλω να ρωτήσω, θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία 3 χρόνια είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη. Ναι, γιατί έπαιζε κύπελο πρωταθλητριών και κέρδισε τη Γιουβέντους, την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν υπάρχει σύγκριση δηλαδή με αντιπάλους. Δεν λέω για τις νίκες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Αλλά μιλάω για τη γενική βαθμολογία που μαζεύουμε σαν χώρα. Τους βαθμούς που φέρνουμε στην Ελλάδα. Αυτό δεν το έχω υπολογίσει. Αλλά νομίζω ότι με τις τρεις νίκες και τους 9 βαθμούς που είχε κάνει. Συγγνώμη. Δηλαδή τώρα μου λες ότι ο Ολυμπιακός παίζει Champions League, το ΠΑΟΚ στο UEFA 20 χρόνια και ο ΠΑΟΚ είναι χειρότερη ομάδα από ότι ο Ολυμπιακός. Ποιος έφερε πιο πολλούς βαθμούς σου λέει τα τελευταία 3 χρόνια. Άμα παίξει το ΠΑΟΚ, μισό λεπτό. Αν παίξει και ο Ηρακλής με UEFA, με τις ομάδες, ξέρω εγώ, της ΑΠΟ Ανατολής, θα φέρει περισσότερους βαθμούς. Δεν είναι ερώτηση αυτή, ρε. Ο ΠΑΟΚ παίρνει βαθμούς και το χρησιμοποιούν κιόλας, τον ΠΑΟΚ. Θα σου πω που το χρησιμοποιούν. Αν ο ΠΑΟΚ είναι έκτος και πρέπει να πάρει σφύριγμα να βγει πέμπτος ή τέταρτος, άκου να το πω εγώ, θα το πάρει το σφύριγμα. Άλλο σου λέει, άκου εδώ, θα το πάρει το σφύριγμα γιατί θα κληρωθεί με μια ομάδα μέτρια της κάτω ραχούλας της Ευρώπης, θα φέρει βαθμούς τους οποίους χρόνια εκμεταλλευότανε η ομάδα του Μαλάτου. Καλά, και στους ομίλους όταν μπαίνει. Ποιους ομίλους όταν μπαίνει. Ομίλους, α, όπως εγώ. Και τι κάνει, προχωράει. Δεν προχωράει. Και πού πήγε. Πλάκα κάνεις. Στους 32. Στην Φιωρεντίνα δεν πέρασε. Συγγνώμη. Στους 32. Σε ποιους πήγε στην Ευρώπη. Στους 32. Στους 32. Και στη διάμεση σωτηρία στο γεροκομείο που είναι. Στους 32. Α, πάρα τα μερικά. Όχι, ρε φίλε. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα αυτή εδώ. Δεν έχει νόημα. Σαν να λέγω βαθμοί Ελλάδα στην Eurovision. Δεν έχει νόημα. Ποιος φέρνει στην Ελλάδα σου λέει ο άνθρωπος. Τι δεν έχει νόημα. Προς όφελος της χώρα. Είναι μαλακία σύγκριση. Είναι ποντιακό. Πώς το λένε. Ποια χώρα ρε. Βρε Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ωφελιότανε. Γιατί έβγαινε ο πρώτος και ο δεύτερος κάποια στιγμή. Είναι σχεδόν προβοκατόρικο ερώτημα. Προβοκατόρικο ερώτημα είναι αυτό. Εάν δεν έπαιρνε ο Πάπου τα τελευταία χρόνια. Είναι λαϊκής κατανάλωσης. Εσύ μην πάνε να τα μηδενίσεις όλα, ρε φίλε. Δεν είναι μηδενίσεις. Τα τελευταία χρόνια η μόνη ομάδα που φέρνει βαθμούς πιο πολλούς στην Ελλάδα είναι ο Πάπου. Ο Ολυμπιακός δεν φέρνει. Ο Ολυμπιακός δεν φέρνει. Ο Ολυμπιακός δεν φέρνει πιο πολλούς. Ναι. Πιο πολλούς που σε τι. Ο Ολυμπιακός δεν φέρνει. Εφοφελείται ο άλλος. Άλλο είναι αυτό. Άλλο σου λέει ο άλλος. Σε αγελάδα, βρε. Δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό σου λέω. Για τις πορείες που κάνανε οι δύο ομάδες, γιατί ουσιαστικά ο Μάρκος δεν ήταν πέτρα οι δύο ομάδες. Σε άλλες δύο ομάδες πέτρα. Σταμάτα ρε. Τι πορεία ρε. Έχεις, ρε παλικάρι μου, έχεις παίξει με όλο τον κατημά του πρώην παραπετάσματος. Η Φιωρεντίνα κατημάζεται ρε. Με όλο τον κατημά. Με Μπερσεβά και όλοι τα πού, δηλαδή θα μου πεις ότι είναι ομάδες. Ορίστε. Γίνεται σε ρόμπα τώρα, Μάριε. Η Φιωρεντίνα είναι κατημάς. Δέκα υπήρχε και δύο ομάδες ρε φίλε και η Σάντζελε. Και σου λέει το Μπίσες Βαριχαπόελ είναι ομαδάρα. Ορίστε. Η Αρούκα είναι ομαδάρα. Την περάσαμε. Ο Χαπόελ που έπαιξε είναι ομαδάρα. Η Αρούκα ναι. Την περάσαμε. Έχει παίξει κύριε. Όμως με 4-5-6 ομάδες που είναι τρεις κλάσεις πάνω. Και έχασε αυτό λέω. Ναι. Με United έπαιξε νίκησε. Με Arsenal έπαιξε και με Juventus έπαιξε νίκησε. Κάτι θες να θέλεις. Καλά τώρα και με United δεν χάσε. Εγώ μπορεί να αποκλείστηκα να μου αποκλείσουμε. Αλλά με την τότε δεν έχασε 2-0. Δεν έχασε 3-0. Στον Τράφορντ έπαιξε 2-0. Σταματήστε. Σταματήστε. Σταματήστε λίγο. Ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη θα πρέπει να μιλήσει όταν βγει σαν τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και λίγο την ΑΕΚ στο Champions League. Αυτό. Μέχρι τότε πάμε στην επόμενη γραμμή. Άντε, yeah. Το UEFA, yeah. Καλό είναι, φέρει βαθμούς, το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του κύριου Μαλάτου, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη έχει κάνει κάτι. Και δεν έχει κάνει, τι έκανε, μόνο. Μας τρελάνεις τώρα, δεν έχει κάνει κάτι στην Ευρώπη. Τι έκανε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κάτι στην Ευρώπη. Πότε θέλεις, διαχρονικά, τώρα Μαρία, και η Κουτσή Μαρία πήγε σε τελικό Europa League. Πήγε αυτόν η ομάδα. Ποια Κουτσή Μαρία. Ποια κουτσιμαρία. Τα χωριά πήγαν. Ποιο. Χωριά, 50.000 κατοίκων πόλη. Σύγκριση κάνουμε. Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Μα δεν χάσουμε το εγώ. Μην αυτό. Μα δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση. Πάμε, αφού σε άλλη διοργάνωση. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση. Αυτό και δεν υπάρχει, ρε. Πιο πολλού βαθμού έφερε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, ρε. Α, τι δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση, μωρέ τώρα να πούμε, μα τρελάνετε. Εντάξει. Τι με κοιτά, ρε φίλε. Το γράφει. Έπα μέσα στην ΕΠΟ να το διαβάζει. Ρε Τζόρνταν, μετά μου λες έχουμε μόνο την καλή διάθεση, είμαι μια χαρά, δηλαδή πραγματικά. Γιατί είσαι έτσι, γιατί είσαι έτσι, ρε φίλε. Σαν να λέω στο Βασίλη, Βασίλη, έχω βγάλει από
Όχι ένα παραπάνω, 200 γκόμενες. Δεν θα μου πει ο Βασίλης Ραμανάκας σε 52 ετών. Ο Βασίλης είναι 25. Πόσο 23, πόσο 25. Φίλε, τελευταία χρόνια άσε. Συγγνώμη, δεν το λες καλά. Συγγνώμη, τι να πω. Και αυτός μπορεί και εσύ να έβρισες 200 χοντρές. Και αυτός να είχε καμιά. Και τι γκόμενε, ναι. Μπορεί ο Βασίλης να έβρισε. Σε κάνει ένας μια ερώτηση. Τα τελευταία χρόνια ποιος έφερε βαθμούς στην Ελλάδα. Τι θα το απαντήσει. Μα μαθηματικά. Πες, ο Πάοκ, φύγαμε. Πάμε να κάνουμε. Ο Πάοκ, μια φορά πείτε το έτσι ελεύθερο. Ο Πάοκ, ο Πάοκ. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι, ο Πάοκ, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι κάποιας ηλικίας, σας είχα πάρει πριν τέσσερις μήνες ένα βράδυ. Δηλαδή, ποιας ηλικίας είσαι. Είμαι 69 χρονών. Μια χαρά είσαι. Με τον παπά, με τον Σνίκη. Καταρχήν είμαι Αργιανός. Ρε παιδιά, συγγνώμη, κρατήστε κάποιο επίπεδο εδώ πέρα. Βλέπω. Ας πούμε απαντάτε στους ακροατές πολύ ας πούμε άσχημα. Δηλαδή. Εγώ είμαι αυτή η ηλικία, είμαι συνταξιούς, χάρομαι να σας ακούσω μια Κυριακή, να ακούσω τις απόψεις σας. Σας είπα με Αργιανός. Πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσω στον Ιορδάνη, τον Τζόρδαν. Ναι. Είπε προηγούμενα, είναι πολύ αντιαργιανός, πολύ αντιπαθή τον Άρη. Δεν πειράζει, εντάξει, είναι δικαίωμά του. Γιατί. Δικαίωμά του. Δικαιωμάτου. Γιατί, λοιπόν, να είμαι αντιπαθής, γιατί να είμαι αντιπαθής. Απάντησε μου, γιατί να είμαι αντιπαθής, γιατί. Βλέπω ότι είσαι πολύ αντιπαθής. Γιατί, γιατί σου λέω μια αλήθεια τώρα, επειδή δεν βλέπετε το Άρη. Μου, τι αλήθεια λες. Δηλαδή όταν λες ο Άρης είναι ο πιο αδικημένος. Δεν το έχει διαπιστώσει. Στο τι είναι αδικημένος ρε φίλε, για πες μας. Να σου πω ρε φίλε, εγώ είχα να μένα ρωτάει. Εγώ να ρωτάει. Στην Καλονή και τη Σελενιταπέντη. Όπου πες είναι αδικημένος ο Άρης. Την κλωτιά δεν πρόκειται να ακούσουμε. Ιωτάνη, συγγνώμη αγόρι, μα άκουσε με λίγα. Εγώ δεν ακούω γιατί και καλά. Εγώ μιλάω. Άσε να τελειώσω και μετά δες την άποψή σου. Μην καυγείς σου λέει, ναι, περίμενε. Λοιπόν, άκουσε με. Ο Άρης, ναι. Όπου παίζει σήμερα, είτε στα σούμε, στα πρώτα 10 λεπτά, ο Άρης έκανε 3 ευκαιρίες που τις έκανε γκολ. 3 ευκαιρίες με τον Παυλίδη. Ναι. Αν το είδες το μάτς σήμερα. Το είδα από το 30 μέχρι το 80. Ρε αγόρι να μου στο πρώτο δεκάλεπτο σου λέω, το παιδάκι είναι δίπλα. Ναι. Και αν το είδε μια άλλη, ναι. Στο πρώτο δεκάλεπτο κάνει 3 ευκαιρίες. Δύο με τον Παυλίδη και μία με τον Τάτο. Πολύ ωραία. Χάθηκαν οι ευκαιρίες, ήταν στην ίδια περιοχή. Ναι. Ο Άρης, εχθές έβλεπα τον αγώνα Πανσεραϊκός από όλα φιλών, ναι. Και σε όλο τον δεύτερο μηχρόνιο μόλις ανέβηκε ο Πανσεραϊκός, στο πρώτο μηχρόνιο Πανσεραϊκός ήταν χόμπα. Στο δεύτερο μηχρόνιο που έβαλε στο 55 γκολ, τον Απόλλωνα, ο Άρης ο Απόλλωνα πέφτει κάτω. Πέφτανε κάτω και κάνουν μισή ώρα να σηκωθούνε. Και εκείνο το είδα. Μισή ώρα το λάδι, ναι. Τον διαπίστωσες. Δεν μου λες φίλε. Και κράτησε 3 λεπτά καθυστέρηση ο διαιτητής της Θεσσαλονίκης, ο Τζεμεκέλης, ας πούμε, ο γιος. Δεν μου λες ρε φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Να σε κάνω μια ερώτηση. Αυτά τα παιχνίδια μόνο είδες από την αρχή του πρωταθλήματος, δεν τα βλέπεις. Από την αρχή του πρωταθλήματος το βάλω το πρωτάθλημα. Εγώ σε κάνω μια ερώτηση. Πες μου, ο Άρης πότε έπαιξε μπάλα στο πρωτάθλημα. Ρε εσύ. Αλήθεια θέλω να μου πεις. Φέτος. Μάλιστα. Άμα έπαιξε σε ένα μάτς μπάλα, σε παραδεχτώ, πες μου. Λαγόρινα μου, ποιος έπαιξε καλύτερη μπάλα, η Λαμία έπαιξε καλύτερη μπάλα και από όλα αυτήν. Κανένας από τους δύο. Και οι δύο αυτές ομάδες καλύτερες από τον Άρη. Και τα Τρίκαλα είναι καλύτερη από τον Άρη. Αμάς τα πρέπει να μαθάς, τώρα το λες. Κατάρχη. Και με τα Τρίκαλα. Και τα Τρίκαλα είναι καλύτερα από τον Άρη. Συγγνώμη ρε παιδιά. Συγγνώμη ρε αδερφέ. Άκουσε με. Και με τα Τρίκαλα που λες, βγήκε ο Τάντος. Βγήκε ο Τάντος, η ομάδα, ας πούμε, γιατί δεν έλεγε τα παιχνίδια του Άρη με τον Απόλλωνα Αθηνών το 2-0 που το 91 έχασε το παιχνίδι και με τη Λαμία τον πέναντι που πέταξε το παιδάκι, ας πούμε, ο... Άμα έπαιρνε το πέναντι, φίλε, πέντε πόρα πρωτοάρισε. Δηλαδή, τα παιχνίδια του Άρη, παιχνίδια ήταν. Λοιπόν, αλλά τέτοια, 69 χρόνια. Τέτοια εμπάθεια 69 με τον Άρη. Εγώ θα ήθελα σαν Θεσσαλονίκη, σαν μπαμπά σου που είμαι, ναι. Να έχουμε 4 ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και τον Απόλλων Καλαμαριάς, ναι. Φέτος κινδυνεύουν να πέσουν 2 ομάδες, ναι. Από τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Η Πέρια και ο Ηρακλής είναι, ρε, κρίμα, φίλε. Για την Θεσσαλονίκη. Να πηγαίνουν οι ομάδες, ναι. Θεσσαλονίκη κρίμα γιατί στα χωριά και να παίζουν. Κάτσε φίλε μισό. Εγώ σε μιλάω σε κάποια ηλικία που σιγά έχω. Σιγά στην ηλικία. Και όταν θα έρθει ο ΠΑΟΚ να παίξει εκεί μέσα για το πρωτάθλημα και να το, ναι. Κόψετε, θα φωνάζετε πρωτάθλημα, ε! Να! Έτσι το λέτε. Μα καταρχήν ρε Τζόρντα, λέει η Θεσσαλονίκη, όλη η Θεσσαλονίκη μια ομάδα. Μόνο ΠΑΟΚ είναι. Όχι, να το βοηθήσω μαζί μου. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ σύνδεσμο, όταν ήμουν 28 και 25, πηγαίναμε παρέα στο γήπεδο, το διοικητήριο. Έλα, μη άστατα αυτά τα θεϊκά, άστα, μη.
Συμφωνείς με Κωστάκη μου, δεν συμφωνώ. Γιατί φάγατε πολλά λεφτά στον Άρη και στον Ηρακλή εις βάρος του σωματείου, οι ίδιοι παράγοντες του Άρη και του Ηρακλή. Συγγνώμη, να σταματήσω πάνω σε αυτό. Να σταματήσω. Ο Γούμενος. Μου φωνάζετε, ρε. Μην γαμπίζεις, ρε φίλε. Αν δεν υπήρχε ένα Σαββίδης, ο Πάπου να βρισκόταν σήμερα. Άμα δεν υπήρχε ένα Σαββίδης τώρα. Ο Σαββίδης. Αν δεν υπήρχε ένα Σαββίδης, που δεν ήταν ο Πάπου. Τι να κάνουμε, υπάρχει ο Σαββίδης τώρα, ρε μεγάλο. Ρε φίλε. Ρε φίλε. Ναι. Εάν ερχόταν όταν είχατε τη λέσχη και ένα Σαββίδη, ναι. Ξέρεις τι θα λέγατε. Ναι. Τον Μπούλο, ρε. Ναι. Το κάνανε στον Κοντομινά. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι γαμπιέστε τώρα. Πέσατε να πούμε το μεγαλύτερο θέμα του Άρη, το μεγαλύτερο λαχείο που μπορούσε να έχει ο Άρης, η μεγαλύτερη επιτυχία, ευτυχία που μπορούσε να έχει ο Άρης, είναι να πετύχαινε η λαϊκή του βάση. Δηλαδή, ένα ταμείο, η Λέσχη, τα λεφτά στο σωματείο. Να λέγανε, αυτή η μεταγραφή την έκανε η Λέσχη. Το ρεύμα του Χαριλάου το πλήρωσε η Λέσχη. Για να μπορεί να χτυπάς την πόρτα στο Αριανού το σπίτι και να σε βάζει ο Αριανός μέσα και να σου πάρ' το 20άρικο αγόρι μου, πάρ' το 50άρικο αγόρι μου, πάρ' το 100άρικο αγόρι μου και εγώ ξέρω ότι τα λεφτά μου πάνε στον Άρη, όχι στις τσέπες. Εκεί χάσατε το έργο. Ούτε Σαββίδης, ούτε Παπαρίδης, ούτε τίποτα. Εκεί χάθηκε το έργο. Εκεί χάθηκε το έργο για τον Άρη. Κάνατε ένα ωραίο κομμουνιστικό καθεστώς. Καταργήσατε τον ηγέτη. Καταργήσατε τον ηγέτη. Καταργήσατε τον επιχειρηματία. Καλά κάνατε. Αλλά όταν κάνατε τη Λέσχη φάνηκε ότι δεν έγινε για τον Άρη Λέσχη, έγινε για άλλο πράγμα. Και εκεί χάθηκε ο κόσμος. Εκεί χάθηκε η εμπιστοσύνη. Δεν μανάχετε 400.000 κόσμο σε όλη τη γη και 500 και ένα εκατομμύριο. Άμα μου χτυπήσει την πόρτα σήμερα εμένα, ο τάδε παράγοντας του Άρη, δεν θα του δώσω λεφτά. Αυτή είναι η ιστορία. Ένα λεπτό να πούμε κάτι για αυτό το θέμα. Ένα λεπτό. Πάμε, έχει κόσμο, ρε. Λοιπόν, άκου να δεις. Εδώ θα λέμε τώρα, άμα θέλετε, αλήθειες, έτσι. Ναι, έχει κόσμο όμως. Εντάξει, ρε παιδί. Άντε, ρε, τελείω. Εγώ λέω, μακάρι ρε, να βγείτε. Δείχνει η εικόνα της ομάδας ότι μπορεί να βγει. Ρωτάω εγώ τώρα, ποιος είχε καλύτερη εικόνα. Ο Απόλλωνος Σμύρνης. Άσε μένα, ρε, για τη βίντεο δεν κυπελά. Μισό λεπτό, να φτάσει, θα μου κάνει. Ο Απόλλωνος Σμύρνης, τον παρακολουθώ. Εγώ το είπα το καλοκαίρι ότι μια ομάδα που θα βγει ήταν ο Απόλλωνος Σμύρνης. Διότι ο Απόλλωνος Σμύρνης έχει ομαδάρα. Μην κοιτάτε τελευταία που δεν πατάει καλά, διότι είναι λογικό αυτό. Έχει προεδράρα, έχει προπονητάρα. Δεν έχει οικονομικά προβλήματα. Και εσείς εδώ μου κάνετε λάθος σχεδιασμό από το καλοκαίρι. Ερώτηση. Ναι. Αυτός ο ΠΑΟΚ δικαιούται κύπελλο ή άκυο Παναθηναϊκός. Τώρα θα το κρίνουμε αυτό. Τώρα, ναι, τώρα. Γιατί το με βάση τη σημερινή εικόνα. Όχι, με βάση γενικά. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ το δικαιούται. Βεβαίως. Τότε δικαιούται και ο Άρης, θα σου πει άλλος. Γιατί να δικαιούται, ρε φίλε. Γιατί δεν γίνεται δουλειά. Πες μου ένα παιχνίδι που έπαιξε μπάλα, ρε φίλε. Δύο μήνες ο ΠΑΟΚ έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Αν τα σφυρίγματα που παίρνει η Λαμία και η Σμύρνη τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός εις βάρος του ΠΑΟΚ, τι θα έλεγε. Τα σφυρίγματα. Ναι, τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός και πας για πρωτάθλημα. Ο Άρης δεν πήρε σφυρίγματα. Τα σφυρίγματα που πήρε ένα πέναλτι με τον Εγινιακό στο Χαριλάου, τίποτα άλλο. Πάμε επόμενος, ναι. Μάλιστα, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Εσείς φαίνεται, δεν ακούτε καλά τι ρωτάει κάποιος όταν παίρνει τηλέφωνο. Προηγούμενος που πήρε και ρώτησε για τους βαθμούς που μάζεψαν για την Ελλάδα ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Αυτός το παιδί ρώτησε στα τρία τελευταία χρόνια, όχι γενικώς. Ναι, εντάξει, ναι, το καταλάβαμε. Ναι. Και γιατί το λέω αυτό. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έπαιξε, όχι πέρσι, πρόπερσι, στο Champions League και νίκησε τη Γιουβέντος, την Ατλέτικο, αλλά εκτός έδρας έχασε. Οπότε δεν πέρασε στην επόμενη φάση. Πήγε στο Europa League. Έπαιξε με την Τνιέπρα, αποκλείστηκε. Δεν πήρε ούτε τίποτα. Δεν πήρε. Ο ΠΑΟΚ όμως προχώρησε και πήρε σαν μπόνους ακόμη πιο πολλούς βαθμούς. Γι' αυτό είπε το παιδί. Δηλαδή, ωραία. Πάμε. Μπορούμε να μιλήσουμε εμείς στην Ελλάδα. Οι ομάδες μας για Ευρώπη είναι κατσαμπιά. Τώρα, για όλες τις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ στους 32 του UEFA. Και η Κουτσή Μαρία πάει στους 32 του UEFA. Μας τρελάνετε, μωρέ. Ποια άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός. Από την Ελλάδα, ποια άλλη ομάδα πάει τελευταία. Καμία. Τότε γιατί η Κουτσή Μαρία είσαι. Το Κουτσή Μαρία μπορεί να παίξει σε όμιλο Champions League άμα αγοράζει τα πρωταθλήματα. Προχωράει στο Champions League, σταμάτα λίγο ρε. Ο Παναθηναϊκός το βλέπεις τελευταία στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει. Υπάρχει Ευρώπη για τις ομάδες της Ελλάδας.
Με αυτό σου λέω, αν το παίρνει έτσι, και η Κουτσή Μαρία μπορεί να παίξει σε αυτόν τον συλλογικό ομίλο όταν το πρωτάθλημα είναι αγορασμένο. Η ΑΕΚ πήγε στου 4 του UEFA. Πήγε ποτέ εσύ? Πότε πήγε η ΑΕΚ? Μια φορά! Το 77, το 78, 40 χρόνια. Με Γιουβέντους. Πόσα μάτς έδωσε? Τι? Πόσα μάτς έπαιξε? Πού ξέρω τι πόσα μάτς, ρε φίλε, όπως είναι τόσο καλά. Απέκλεισε τον Βάρα, απέκλεισε τον QPR. Δυναμό Κιέβου, το δυναμό Μόσχας με μπροστά, ή η Κιέβου, ένα από τα δύο, νομίζω Μόσχας, και πήγε ημιτελικό με Γιουβέντους. Στους 4 του UEFA πήγε. Ναι, όμως αυτό λέω, 6 μάτς έπαιξε. Καλά, ρε φίλε, έξι μάτς, μόνο σε όλο, αλλιώς είναι τα πράγματα. Έτσι ήταν. Ρε φίλε, εσύ τότε πού πήγες? Εσύ τότε πού πήγες? Καλά, ρε. Προημιτελικά, ρε φίλε, δεν πήγε ο Πάου, τότε με τη Λιόν. Πρώιμη τελικά. Πάλι άλλα λέτε. Ο άνθρωπος άλλα ρωτάει, εσύ άλλα απαντάς. Πήγατε ποτέ όλες οι ομάδες σας? ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, ποιος πήγε άλλος? Πήγατε μια φορά σε ένα τελικό, ρε. Ένας Παναθηναϊκός πήγε μια φορά, ναι, πήγε και ένα τελικό. Εάν τους Παναθηναϊκούς δεν μιλάνε. Πάμε διάλειμμα. Εάν τους Παναθηναϊκούς δεν μιλάνε. Μιλάτε πορδές τώρα εσείς για Ευρώπη όλοι. Αν μπορεί να μιλήσει κάποιος για Ευρώπη στην Ελλάδα, είναι ο Παναθηναϊκός πριν 40 χρόνια. Άντε τώρα από εκεί πέρα κατσαπιάδες. Πάμε διάλειμμα. Φύγανε και τα γυαλιά μου. Είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά, χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Με τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παρακμή είμαστε εδώ, στον παρακμιακό καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, στο χιλιόμετρο το Χαρτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε, τι ζητάμε? Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί, τι θέλουμε, να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα τεράκια μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, μαλάκες, like. Ναι, ενισχύστε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Έτσι που λες μαλάτο, δεν σε υπολογίζω για το κύπελο φέτος. Καλά. Δεν σε υπολογίζω για το κύπελο φέτος. Και όπως λέγαμε και εδώ εκτός αέρα. Και οι ίδιοι τους δεν υπολογίζουν. Πιστεύω ότι όποιος περάσει από το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι και κυπελούχος. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Τζόρνταν. Συμφωνώ, έτσι. Όποιος περάσει για μένα πέρα. Εγώ σα έδειξα τις αποδόσεις. Ότι είναι εναντίον του Ολυμπιακού. Οι αποδόσεις δίνουν τον Ολυμπιακό βαβορή. Αυτό ήμασταν μαζί. Ο Βασίλης στο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός Πλατανιάς πάει στο προπό, πήγες που πήγες? Όχι, live. Στο live, στο ίντερνετ, πόσο το έδινε το άσο? 2,40. Πόσα έβαλες? Το βάραμε το κομμάτι. Έβαλες. Έβαλα ένα τρομή και πληρώθηκε. Μπαμ, μπαμ. Κατάλαβες, την ψηλιάστηκε τη δουλειά. Όπως ψηλιάστηκε και το διπλό του Ηρακλή. Την ψηλιάστηκες. Μόλις άρεσε τις αποδόσεις. Εγώ έχασα τα στοιχήματά μου με τον Πανιόνιο. Το είχα διπλό. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα στην παρέα. Καλώς το να. Καλησπέρα. Δημήτρης από Ξάνθη, Ολυμπιακός και United. United. Κουλούρια United. Άσε. Πολύ χάλια. Να πω πρώτα απ' όλα στο Ανασλαμά, τον οποίο συμπαθώ πάρα πολύ και λόγω ομάδας και λόγω απόψεων για την Premier, ότι δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω φέτος. Να πω λίγο. Είναι εδώ ένας φίλος. Είναι εφευρέτης. Κάνει μια εφεύρεση, δεν μπορώ να την πω στον αέρα, η οποία είναι πιστοποιημένη από Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Είναι νόμιμη. Και θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι φίλος ο πατέρας της Βίλμας, η Βίλμα δούλευε σε εμάς. Ο πατέρας έχει βρει την εφεύρεση. Θέλει ένα προγραμματιστή να δημιουργήσει ένα λογισμικό, εγώ δεν ξέρω από αυτά, είμαι άσχετος.
ένα τεχνικό, ένα τεχνικό, πώς το λέει, ηλεκτρονικό, μισό λεπτό, να δημιουργήσει την πλακέτα και έναν για το marketing που να μπορεί να προωθήσει το προϊόν αυτό. Τώρα, το τηλέφωνο της Βίλμα είναι ο μπαμπάς της. Θα πάρεις τη Βίλμα. Είναι το 6988-054-316. Πάρε και κανόνεις. Εγώ ούτε, εγώ δεν μπορώ να δέσω τα κορδόνια μου. Δεν είμαι εφευρετικός τύπος. Έχει ανακαλύψει μια ιστορία πολύ έτσι περίεργη. Φανταστική. Έκανε κλικ σε όλη την Ελλάδα. Και χρειάζεται αυτούς τους τρεις. Τώρα, ξαναλέω το τηλέφωνο. 6988-054-316. Όσοι κάνετε αυτή τη δουλειά, πάρτε τηλέφωνο και ενημερωθείτε. Εγώ δεν έχω ιδέα. Συνέχισε, φίλε, ναι. Λοιπόν, θα δικάμαστε. Επειδή μάλλον ο Τζόρνταν δεν ξέρει κάποια πράγματα, είναι καλό κάποια στιγμή να λέει δεν ξέρω. Για να μάθουμε τι δεν ξέρει ο Τζόρνταν. Λοιπόν, τα τελευταία τρία χρόνια, ναι, ο Ολυμπιακός, αν και δεν έχει κάνει κάποια σπουδαία πορεία, έχει πάρει όντως περισσότερους βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, μη. Από την UEFA βγαίνει η βαθμολογία. Μη ρε να πάρει διάλογο. Πας πίσω, μη ρε φίλε, πας πίσω την εκπομπή, πες οτιδήποτε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λέγε, αυτό το θέμα δεν υπάρχει. Πάμε παρακάτω. Εγώ φέτος σαν Ολυμπιακός θέλω να το χάσουμε το κύπελλο. Προσωπικά είναι να τον πάω, γιατί έχω και μια άκρη από τη Θεσσαλονίκη. Αν χάσεις το κύπελλο, χάνεις και την ΕΠΟ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σε σένα, σε όλους τους Ολυμπιακούς και στο Μαλάντο. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός χάνει την ΕΠΟ, πιθανόν από τον ΠΑΟ. Ναι. Το ότι δεν ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πώς δεν, δεν μπαίνει σε πληστηριασμό η όλη ιστορία. Όχι, ασχολήθηκε. Το πάει χάσε. Το μυαλό σου ότι ο Μαρινάκης το καλοκαίρι αριβεντέρτσι Ρώμα. Πρόσεξε, συγγνώμη λίγο. Ασχολήθηκε με το κομμάτι ΕΠΟ και έχασε. Άκου εδώ. Ο Κονταρός έτρεχε στα χαλιά, έτσι. Άκου λίγο. Το ότι δεν μπαίνει την ΕΠΟ. Το ότι έχει πουλήσει όλους τους παίκτες. Το ότι φέρνει το λεμονί και το βούζα προπονητή. Όλα αυτά είναι μηνύματα ότι εμείς αποχωρούμε και παραδίδουμε τον Ολυμπιακό σε κάποια άλλη ιστορία. Το αντιλαμβάνεστε στην Κόσκο Μόσκο, όπως λέγεται. Μέχρι να την πάρει η Κόσκο την ιστορία, θα χαθούν 2-3 πρωταθλήματα. Εδώ είναι η ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Αυτό έλεγα εγώ τόσο καιρό. Όταν ο Ολυμπιακός θα αφήσει υγεία για κάνα 2-3 χρόνια. Ποιο θα είναι εκεί, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ. Αν το πάρει η ΑΕΚ, θέλουν ξύλο αυτοί. Συνέχισε, φίλε. Το μυαλό σου πάει. Το μυαλό σου πάει. Χάλι, ναι. Μετά το φετινό χάλι που βρεθήκαμε μπροστά, παρόλα τα χάλια μας, τόσο βάζουμε μπροστά. Και έδειξε ότι δεν τον ενδιαφέρει στο παραμικρό για την Ευρώπη, πουλώντας ό,τι καλύτερο έχουμε. Ναι. Άμα στηρίζεται στην ΕΠΟ για να παίρνει πρωτάθλημα και μέχρι εκεί, να σηκωθεί να φύγει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μάλιστα. Και επίσης το να πάρουμε double σε μια τέτοια χρονιά είναι ξεφτύλα για όλες τις ομάδες. Μακάρι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έπαιξε έστω λίγο καλύτερη μπάλα από όλους τους υπόλοιπους, να είναι αυτός που το πάρει φέτος. Ξεφτύλα θα είναι σε αυτή τη χρονιά το Φίνης να μην πάρει κύπελο. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Αν πάρει το κύπελο με λεμονή, με αυτή την αφέμαξη που λέει σωστά ο Μαλάτος, με διαιτησία που σήμερα, ας πούμε για παράδειγμα, είδα κάποια πράγματα στο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού, δίνει πέναλτι. Αυτός ο ασχημάντρας με τα φρύδι, με το μονόπλο. Ήτανε πέναλτι. Ήτανε πέναλτι. Αλλά άλλες φορές. Σε άλλες εποχές δεν το δίνει, σωστά. Αυτός ο ασχημάντρας, πώς το λένε με το μονόφρυδος, πιο άσχημος και από εμάς είναι. Ο διαιτητής. Ο γιος του. Δικός μας, δεν ξέρω. Ο Πραξιτέλης. Ο... Α, ναι, ο Ζαχαριάδης. Τι ασχήμια είναι αυτή. Τι ασχήμια είναι αυτή, ρε Πραξιτέλη. Σε βγάλαν και Πραξιτέλη. Σε βγάλαν και Πραξιτέλη με αυτή τη μούρη. Χειρότερο από εμά, ρε. Πρόσεξε να δει. Υπάρχει ένα offside που δεν το δίνει εις βάρος του Ολυμπιακού. Είναι στην ευθεία. Άλλες φορές θα το δίνε. Δίνει ένα μπέναλτι στην ΑΕΚ σήμερα. Στην ΑΕΚ σήμερα. Που θα μπορούσε να μην το δώσει. Δεν ήταν. Γιατί είναι χέρι, όντως. Καθίστε καλά, δεν είναι χέρι. Στην κρίση πάει. Η μπάλα πάει πλάγια, δεν πάει προς την αιστεία. Θα μπορούσε να την πνίξει. Το δίνει. Αυτά είναι μηνύματα. Αυτά είναι μηνύματα. Πενινταρίσια. Ναι. Όπως και να έχει, αυτά μικρή σημασία έχουν. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή σε καλύτερη κατάσταση να μην φαίνεται ο Παναθηναϊκός. Και είναι κρίμα γιατί πραγματικά ο Παναθηναϊκός φέτος
φαίνεται να έχει παίξει λίγο μπάλα καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Επί τέσσερις μήνες έπαιζε την καλύτερη μπάλα από όλους. Ο Πάο κάνει λοιπόν, κακό φίνις. Αλλά κάνει κακό φίνις και πιστεύω ότι θα το πληρώσει. Εμένα με τρομάζει ο Πάο για δύο λόγους. Το ένα είναι το φίνις του ότι είναι ντεφορμέ. Και το άλλο είναι ότι έχει σέντερφορ και δεν έχει σέντερφορ. Ευτυχώς ήρθε ο Κάνιας. Το καλό είναι γερνάει. Ευτυχώς έβαλε τον Κάτσε. Ο οποίος Κάτσε είναι αδικημένος. Πρέπει να παίζει περισσότερο. Έκλεψε την μπάλα και έδωσε ωραία assist στον Κίτσου και έκανε τον γκολ. Ο Κίτσου ωραίο πλασέ. Ευτυχώς ήρθε πίσω γραμμή στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή γίνανε φορτώματα πάλι στη μεγάλη περιοχή. Ο Κλάους δεν υπήρχε. Τέλος πάντων. Ευτυχώς σε δύο εβδομάδες γυρίζει ο Μπρίγιοβιτς. Δεν ξέρουμε. Εκεί κοντά είναι. Δεν ξέρουμε. Εκεί κοντά είναι σου λέω. Δεν ξέρουμε πόσο θα γυρίσει. Στο περίπου ρε φίλε, εκεί κοντά είναι. Δηλαδή στο δεύτερο παιχνίδι πρέπει να είναι ενδεκαδάτος. Ναι. Στο 27 Απριλίου. Κάπου εκεί. Πρέπει να είναι ενδεκαδάτος. Φτάσε καλά για να αλλάξει. Επόμενη γραμμή. Φύγαμε βολίδα. Καλημέρα. Ναι. Έλα Κώστα, καλημέρα. Καλώς τον. Χρήστος από Αίγιο Παναθηναϊκός. Από. Αίγιο. Είσαι τώρα Αίγιο. Ναι, Αίγιο είμαι, ναι. Τι λέει κάτω. Καλά, όλα καλά. Πανεγιάλεως. Σε προβλημάτισε τα πρώτα 35 λεπτά, 40 του δευτέρου ημιχρόνου του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό σε πήρα, επειδή δούλευα και δεν το είδα το μάτσο, να μου κάνεις μια ανάλυση λίγο. Τι είδες. Κοίταξε, έχεις έναν Εμποκού φανταστικό. Ναι. Αν δεν ήταν μαύρος και ήταν λευκός και πιο πολύ μυαλό, δηλαδή ποδοσφαιρικά εννοώ, θα ήταν ακόμα καλύτερος. Πολύ ωραία τρίπλα, assist και τα λοιπά. Έχει τον Μπέρκ που είναι ήρεμη δύναμη, είναι δύναμη μεγάλη. Ο Κλωναρίδης είναι κυκλοθυμικός, πότε παίζει, πότε δεν παίζει, έχει την ταχύτητα κτλ. Δεν σου βγαίνει ο Βηγιαφάνης. Δηλαδή, ο Βηγιαφάνης σε δύο τελειώματα στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να έχει καθαρίσει το 0-3-0-4. Δεν σου βγαίνει ο Βηγιαφάνης. Εκεί του χρόνου κάνει υπέρβαση. Σου βγήκε πολύ καλά ο Κουρμπέλης δίπλα στο Ζέκα, αλλά και εκεί έχεις λειψανδρία, δηλαδή δεν έχεις από πίσω background. Backup. Έτσι. Ναι, κατά. Ωραία. Και αυτές οι δύο θέσεις του δίπλα στο Ζέκα, καλός είναι ο Κουρμπέλης, αν πάρεις ένα μπεχταρά εκεί και ένα Βηγιαφάνης, δύο μεταγραφές θέλει ο Παναθηναϊκός. Θέλεις δύο μεταγραφές, τρεις. Ο Κουλιμπαλή είναι καλός. Ο Λούτ είναι καλός. Ο Μαύρος ο στόπερ είναι καλός. Θες άλλο ένα στόπερ. Να σου πω τρεις μεταγραφές και ένα τερματοφύλακα πίσω από το Βλαχοδήμο στα ίδια επίπεδα για να ανταγωνίζεται ένας τον άλλον. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός με τον Ουζουνίδη με τρεις σοβαρές προσθήκες του χρόνου δημιουργεί μια πολύ καλή ομάδα. Λέτη μέσα. Ποια άλλη αλλαγή έβαλε. Μπουμάλ. Ναι, δηλαδή. Το δεύτερο του ημίχρονο του Παναθηναϊκού με απογοήτευσε πάρα πολύ. Θα μπορούσε η ΑΕΚ, έβαλε ένα Χριστοδουλόπουλο αλλαγή, φανταστικό Λάζαρο. Κοίτα, από ό,τι είδα μόνο φάσεις. Ναι. Πέναλτι και offside το γκολ. Το πέναλτι δεν είναι και το γκολ είναι offside. Ποιο γκολ είναι offside. Ποιανού γκολ είναι offside. Τι ο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Δεν νομίζω. Σώμα με σώμα και μετά ακριβώς την ίδια ευθεία ήταν. Και δεν μπαίνω στη διαδικασία. Ακριβώς την ίδια ευθεία. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να δημιουργήσω ας πούμε κατάσταση κτλ. Κακώς έβγαλε τον Εμποκού και έβαλε τον Λούντ. Έτσι. Κακώς έβγαλε τον Εμποκού και έβαλε τον Λούντ. Κουράστηκε, κουράστηκε. Ίσως τα κουράστηκε κτλ. Ο Λέτο που μπήκε μέσα δεν παρέδωσε τίποτα. Ούτε ο Μπουμαλδάδη. Δηλαδή για μένα. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο χάθηκε. Και χάθηκε γιατί ο Κουρμπέλης με τον Ζέκα σε ένα τέτοιο έντονο ρυθμό έλειπε ένας τρίτος χαφ για να κάνεις. Γι' αυτό έβαλε και το Λούντ στο 68. Εντάξει. Μην ξεχνάς ότι φέτος και ο Παναθηναϊκός υστερεί μετά το 60-65 υστερεί. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός με το που η ΑΕΚ κάνει την αλλαγή του Πέρχαντ στον Ναϊντάρεβιτς, δηλαδή βγάζει ένα χαφ και βάζει ένα φορ ακόμα. Και καλά, το Χριστοδουλόπουλο με τον Πατίτο δεν ήταν αλλαγή ας πούμε τακτικής, ήταν σε πρόσωπο. Ναι. Ο Χριστοδουλόπουλος έδωσε μεγάλη όθηση στην ΑΕΚ. Τρομερή ταχύτητα. Και όταν βγάζει και τον Σιμόες και παίζει με τον Μπακασέτα, δηλαδή παίζει με ένα μεγάλο ρίσκο η ΑΕΚ, εκεί βλέπω ότι τον Παναθηναϊκό
πρέπει να βγάλετε επιθέσεις. Εκεί ο Παναθηναϊκός χάθηκε. Είναι ότι έπεσε βιολογικά. Είναι ότι δεν ξέρω. Εκεί ο Παναθηναϊκός με έξω το Σιμόες. Με έξω το Σιμόες. Με ένα Γιώχανσον που δεν είναι και πολύ ταχύς. Με τον Χριστοδουλόπουλο δεξιά. Τον Μπέρχαντ δίπλα στον Αραούχο. Μάλλον στον Αραούχο στην γραμμή τον έβαλε. Σαν εξτρέμο Αραούχο. Σαν εξτρέμο Αραούχο. Δεν ήταν ας πούμε κάτι το συγκλονιστικό όσο Σαφόρ. Και ο Μπέρχαντ έβαλε την κολάρα. 15 δευτερόλεπτα πριν λέω ο Μπέρχαντ δεν χρειάζεται. Και βάζει τον κόλ και λέει στο καφενείο ούρα πτώπουλε τι είπες και τα λοιπά. Ο Μπέρχαντ πρέπει να την πάρει την μπάλα να τη βάλει και τα λοιπά. Γενικά τη ΣΑΕΚ το σχήμα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ ρισκαδόρικο. Δηλαδή μετά το 2-2 έπαιξε η ΑΕΚ πολύ με το συνέστημα. Πήγε δηλαδή η ΑΕΚ να βγει πολύ με το συνέστημα. Ενώ έχει μάθει τον Πλατανιά και ο Πόντος την κρατάει 3 βαθμούς. Την κρατάει 3 βαθμούς την ΑΕΚ. Αν κερδίσει τώρα ο Πλατανιάς, την καβαλάει την ΑΕΚ. Πήγε να κάνει η ΑΕΚ την ολική ανατροπή, επηρεάστηκε από το γήπεδο, από την κερκιδάρα που είχε. Και κερκιδάρα για άλλη μια φορά η ΑΕΚ. 23-24.000 κόσμο. Σιγά μου, εντάξει. Όχι, σιγά μου, από το κολέγιο τη Τούμπα θα κάνει. Τώρα, νομίζω. Διάξε τώρα, έτσι τώρα. Άρης ο Παναθηναϊκός έχει μια ταχύτητα, αλλά ο Βιαφάνες δεν βγαίνει. Προτιμούσα το Λουντ δεκάρι με Κουρμπέλη Ζέκα, τον Κλωναρίδη δεξιά, τον Εμποκού αριστερά και τον Μπέρκ. Πιο ορθολογικό είναι. Ίσως γι' αυτό χάθηκε το κέντρο. 2-3 παίζανε κάποια στιγμή στο κέντρο ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ και μπαίνει ο Λουντ εκεί, πάει να ισορροπηθεί εκεί η κατάσταση με τον Λουντ. Βγαίνει ο Κλωναρίδης, το συζητάμε αυτό. Ο πρώτος που έπρεπε να βγει και να μπει ο Λουντ είναι για μένα ο Βιαφάνες. Δεν θα έτρωγε τόσο πίεση ο Παναθηναϊκός αν η πρώτη αλλαγή για μένα ήταν ο Λουντ πάνω στο Βιαφάνες. Αυτά. Να σου πω κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Πώς το βλέπεις με τον ΠΑΟΚ, θα τον περάσεις στο κύπελλο? Σε ποιο φόρμα ο Παναθηναϊκός? Μπροστά είναι πολύ καλύτερος. Αν ήμουνα ΠΑΟΚ θα χτύπαγα στο κέντρο με πολλούς παίκτες, με Κουρμπέλη Ζέκα, είναι ορφανός ο Παναθηναϊκός εκεί και δεν έχει και τις αλλαγές. Ο Λουτ, αν παίξει με 4-2-3 με το Λουντ δεκάρι, που δεν λέει και τρομερά πράγματα. Δεν λέει και τρομερά πράγματα, αλλά είναι ότι καλύτερο έχει ο Παναθηναϊκός. Στερείσαι από χαφ. Έμεινες με Ζέκα και βάφτισες χαφ το στόπερ Κουρμπέλη, ο οποίος πάει πολύ καλά. Δεν ξέρω για πόσο θα πηγαίνει. Τα λέμε επόμενη γραμμή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Λοιπόν, ποια πόντια αναφέρομαι εκεί πέρα με τη μύτη να πούμε στην εκπομπή του Τζόρνταν. Ναι, έχει το μελάτωση που τα ξέρει πιο καλά. Τουλάχιστον από τη δικιά σου ξέρει. Άσε το μελάτο, καημένε τώρα. Άσε τώρα, κοίτα την ομάδα σου και πα και πάρει κανένα και να κάνει τρία. Καταρχήν ο ίδιο εσύ δεν την πιστεύει στην ομάδα σου. Όλα αυτά. Έχουν άλλε τρει νίκε, προσοχή λε. Βεβαίω. Και επίση στου χορηγού μα προστέθηκε και ο φίλο μα με το ηχοκατάστημα Παπανδρέου. Στη Βασιλίση όλος 267 και εφόσον έχει ηχοκατάστημα, εμάς μας κάλασε ο ήχος στη διαφήμιση. Κοίταξε, που του κάναμε. Ένα σύλληπτο ρε φίλε. Και έφαγε σήμερα και στο μπάσκετ 25 πόντους διαφορά. Άντε τώρα, καλά, άντε. Μπάσκετ δεν είμαστε καλά. Ρε. Καλά δεν είμαστε. Και τι, πού είσαι. Ξέρουμε να αναγνωρίζουμε. Μόνο λόγια. Ξέρουμε λόγια, να αναγνωρίζουμε. Λόγια, τι μας είπες στις γυναίκες τώρα. Λόγια. Λόγια εσύ τα λέτε τα παρόλε, λόγια. Παρόλε. Οφθαλμαπάτη είστε. Μη. Παρόλε. Πάμε. Λόγια. Σους, ναι. Ναι. Yes. Καλημέρα. Τώρα την άλλη, την κυρία. Είμαι. Έλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς τον. Ήθελα λίγο δύο γεγονότα να με σχολιάσει ο Τζόρνταν. Για δες. Το ένα είναι τι γνώμη έχει για την παρουσία του κύριου Μίχελς μεσοβδόμαδα στο Μπράντι. Λοιπόν, το είπαμε στην αρχή, πιθανόν άνοιξε. Δεν το άκουσα, επειδή το άκουσα. 11 λεπτά άκουσα, δεν άκουσα. Α, δεν έγινε τίποτα. Ο Νεουίσκι είπαν και αν τα παιδιά δεν. Λοιπόν, α πούμε, ναι, πες μου. Και του αναγκαλισμού που είχε με τον κύριο εδώ, του εκπροσώπου του Ολυμπιακού, στη γιορτή του Ολυμπιακού για το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο που ήταν εκεί ο Ράικαρ, το Φαμπάστιν, τα γνώρι, ο Φαντεσάρ. Τι γνώμη έχει, δηλαδή, πώς τον βλέπει εσύ, δεν τον ενοχλεί. Εμένα θα με τιμούσε άμα ήταν κιόλα εκεί, αλλά δεν ξέρω άμα ήταν. Έλα. Θα σου πω site που έχουν βγει φωτογραφίες. Δεν με λέτε. Δεν το πιστεύει αυτό. Μακάρι να ήταν, δεν με χαλάει. Ήταν με κορυφαίους
ανθρώπους του ποδοσφαίρου, έτσι. Μαριγάκη ήταν το ποδοσφαίρο. Δεν ήταν με τους με του ποδοσφαίρου, ήταν με τους προσώπους του Ολυμπιακού που είναι αυτή τη στιγμή. Τι ήταν, αγκαλιά και πίνανε ουίσκι. Αγκαλιά δεν ήταν αγκαλιά. Ήταν δίπλα-δίπλα. Αγκαλιά δηλαδή. Άκου μεγάλε, εγώ είχα δει φωτογραφία τη Μιμή με το Μητσοτάκι. Αγκαλιά. Δηλαδή εσύ. Δεν ξέρω εγώ τώρα τι να μου. Δεν το νοιάζει. Ωραία, πάει το ένα, δεν μου το έκανε. Τι, δεν κατάλαβα. Να πω το δεύτερο. Ναι. Για το χθεσινό το Instagram του αντιπρόεδρου του ΠΑΟΚ, του Γιωργάκη. Τι έκανε ο Γιωργάκης. Το αναφέρθηκε στον Ηρακλή και είπε ότι το γνωρίζεις. Τι ομάδα είσαι εσύ. Θα να απαντήσει. Ναι, να σε απαντήσω τι ομάδα είσαι. Θα σε απαντήσω τι ομάδα είναι. Πε μου τι, ντρέπεσαι. Θα μπορούσα να τα πω να πούμε. Πε μου τι ομάδα είσαι. Τη γνώμη σου, τη γνώμη σου. Ναι, θα σου την πω τη γνώμη μου, τι ομάδα είσαι. Ηρακλή σήμερα, βέβαια. Γιατί ορμά να πούμε. Εγώ θέλω να μου πει. Σε ρωτάω, ρε, τι να ορμήξω, ρε φίλε. Τι σε χαλάει εσένα δηλαδή. Δεν σα γούσταρε, πρωταπριλιάτικο αστείο σα έκανε να πούμε και σε κοροϊδεύσε. Τι έγινε. Α, πρωταπριλιάτικο. Ναι. Ο οποίο έγινε να μα ξέρει, επειδή δεν ξέρω αν έχει σχέση με το συγκεκριμένο, ξέρει, θα ήθελα να τον πει. Όχι, δεν έχω καμία σχέση. Ήθελα να τον πει, ναι. Να κάνει, αφού έχετε πολλά λεφτά, να κάνει αποτρίχωση στο φρύδι, γιατί είναι μονόφρυδο. Ναι. Και να αλλάξει και το κεφάλι, να κάνει πιο μικρή μεταμόσχευση, γιατί έχει 52 ίντες κεφάλι. Τι λέει μεγάλε, 52 ίντες κεφάλι. Κάνε Φράγκο, σώσε την ομάδα, άστα τώρα. Να κάνει μεταμόσχευση. Άστα αυτά, άστα αυτά. Μεταμόσχευση. Κάποιοι σηκώσανε πανού, αλλά μετά πήγαν, κλαίγανε, ζητάγανε συγγνώμη, άστα αυτά. Ποιο, κάτσε να βάζει. Συγγνώμη. Ναι, ποιο. Ότι είναι ένα τρίπιο στη διοίκηση, δηλαδή αυτό εκφράζει το άντου Ηρακλή. Τι λε, ρε μεγάλε. Πώ. Το ότι είναι ένα τρίπιο, λέω. Και βρήκε το Θεόφιλο το χωρικό με την άσμη την κάρτα. Εκφράζει το λαό του Ηρακλή αυτό ο άνθρωπο. Εσύ τι είσαι δηλαδή, για πες. Αδερφή δηλαδή. Δεν είναι πάντω με άσμη κάρτα. Τι άποψη έχει εσύ τώρα. Δεν γουστάρει το Σαββίδι, έτσι. Δεν γουστάρω τον αντιπρόεδρο που ασχολείται μαζί μου. Και τι σε χαλάει το τυπικό. Και τι σε χαλάει που σε κάνει καζούρα. Του ματώνω που είναι στα σχοινιά και να ξέρω αυτό που είναι κάτω δεν το χτυπά, φίλε. Δεν το χτυπά. Πώς, εσύ αυτό που είναι ψηλά το φτάνει, γιατί μιλάς για αυτό. Να τραβήξει λίγο το αυτάκι. Άστα τα, για τα αυτάκια ξέρουν τι αντέδρα. Εσύ τραβήξε τα δικά σας τα αυτάκια λίγο να... Τραβάγει λίγο το αυτάκι. Άκου. Εσύ ξέρεις τι θέλεις. Εσύ θέλεις τον άλλο να του κάνεις παρατήρηση, αλλά εσύ είσαι μαγιά φορτωμένος. Δεν γίνεται αυτό. Καλά σε κάνει, φίλε, δικαίωμά του είναι. Θες να πεις δηλαδή τώρα κατάλαβα. Εφόσον βγάζεις τον μπαμπά μου, τη γιαγιά μου. Ναι, γιατί να μην την πει. Για τη γιαγιά μου, ναι. Τι λέω και τη μαμά μου, ναι. Όχι, τη γιαγιά του, ναι. Γιαγιά του είναι. Ναι, σωστά. Μαμά μου, θεία μου, με τη γιαγιά του είναι, ναι. Βρεις τη γιαγιά του, η οποία δεν ζει να πούμε. Γιαγιά. Ναι. Χαίρεσαι για εκείνο εσύ, δεν τρέπεσαι κιόλας. Και κατά τα άλλα θέλεις να του τραβήξουν και τα αυτοί. Τι λες ρε φίλε, μια χαρά σου την είπε. Το απάντησες. Πάμε επόμενος φίλος πριν το διάλειμμα, ναι. Ναι. Έλα ραπ. Καλώς τον. Ολυμπιακός από Καλέντι. Καλέντι. Καλέντι είναι στην Πάτρα. Πάτρα είναι αυτό. Ναι. Αχαΐα. Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω, επειδή δεν ήταν το παιχνίδι με τον Πλατανιά, ποιον είχε βάλει επιθετικό ο Λεμονής μπροστά σε τον Ανσαριφάρτ. Ο Ανσαριφάρτ για μένα, Κωστή, είναι τρεις κλάσεις ανώτερος από τον Πρίγιοβιτ. Για πού τον πειράζει. Αν παίξει μπάλα, όχι έτσι όπως ο είναι. Ο Ανσαριφάρτ τρία μάτς, είναι στέκεται στην περιοχή, ούτε κίνηση δεξιά ούτε αριστερά, ούτε πρωτοβουλία να πάρει την μπάλα και σαν να λέει Φορτούνη, παίξε την μπάλα σου, δώστη μου να τη βάλω. Μαρή, τρίπλαρε, φόρτωσε να τη βάλω. Λεωνούση, τρίπλαρε, δώσε στο Φορτούνη, ξαναπάρ την, στείλ τη μου στο πέναλτι να τη βάλω. Αυτό λέει ο Ανσαριφάρτ. Είναι πιο αποτελεσματικό. Το οποίο μου θυμίζει Καρντόζο. Τα τρία τελευταία μάτς. Δεν είναι πιο αποτελεσματικό από τον Πρίγιοβιτ. Πώς αγκολεύατε. Κάτσε ρε Τζόρνταν, τι... Ο Ανσαριφάρτ, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ρε. Ο Ανσαριφάρτ είναι φορ με περισσότερα στοιχεία από τον Πρίγιοβιτς, εκτός από το κεφάλι όμως, που ο Πρίγιοβιτς τον τρώει εκεί. Τον τρώει και στη δύναμη. Πρόσεξε τώρα να δεις. Τον τρώει και στο σούτ έξω από την περιοχή. Βεβαίως. Πρόσεξε τώρα να δεις. Εάν ο Ανσαριφάρτ παίξει στατικός, όπως παίζει τα τρία τελευταία μάτς, δεν δίνει στον Ολυμπιακό κάτι παραπάνω από ότι δίνει ο Καρντόζο. Τον Ανσαριφάρτ το βάζει να βγει έξω να πάρει την μπάλα με πλάτη, να τη δώσει, να τριπλάρει, να σουτάρει, να παίξει το 1-2 χαμηλά. Να κάνει μπούκα. Να κάνει μπούκα, έτσι. Να βγει στη γραμμή όπως βγήκε με την τουρκική ομάδα, να πάρει το στόπερ, να τον τριπλάρει, να σεντράρει, να έρθει ο Χάφ, να τον καμπιάσω, να κάνει τον γκολ. Τα τελευταία τρία μάτς
κολώνει στο μικρό το χώρο. Αυτό βλέπω. Αυτός έχει ικανότητες να παίξει τη μέμε στο μεγαλύτερο χώρο. Δείχνει όμως ένα στυλ περιπατητή, φορτώστε με να βάλω τον γκολ. Αυτό βλέπω εγώ. Εσύ στην ομάδα σου τον Καρντόσολο, τον Ανσαριπάρ, θα ήθελε εσύ τον Πρίγκιοβιτς. Επειδή ακούω τον Τζόρνταν εκεί, εκτιάζει τον Πρίγκιοβιτς. Κοίταξε, κοίταξε. Εάν ο Πρίγκιοβιτς θα κάνει πολλά γκολ με το κεφάλι στο πρώτο δοκάρι, θα κάνει πιο πολλά σούτ έξω από την περιοχή, είναι άλλο στυλ. Είναι άλλο στυλ. Ανάλογα, θα σου απαντήσω. Ανάλογα τα χαφ και τα εξτρέμ που έχω πίσω, θα βάλω το στυλ του σέντερ φορ. Για τον Πάο Κομπρίγιοβιτς, για τον Πάο Κομπρίγιοβιτς, είναι πολύ καλός. Ο Πρίγιοβιτς ή ο Ανθαριφάρ. Κοίταξε. Γιατί τα χαφ του ΠΑΟΚ είναι ανύπαρκτα, έτσι. Τα χαφ του ΠΑΟΚ είναι ανύπαρκτα, αλλά μην ξεχνάς ότι ο ΠΑΟΚ πλευροκοπεί καλά και φορτώνει καλά. Που σημαίνει, αν σήμερα με Ζομπρίγιοβιτς και φορτωνόταν τέσσερις φορές όπως ο Κλάους, η μία ήταν γκολ. Που σημαίνει ότι το 1-0 θα γινόταν στο 30, στο 35, στο 38, στο 12. Και οι δύο είναι καλοί σεντερφόρ. Με άλλα στοιχεία ο καθένας. Είναι καλή σεντερφόρ και οι δύο. Όποιο και να έπαιρνε, όποιο και να έπαιρνε, και ο Πρίγκιοβιτς στον Ολυμπιακό, παιχνιδάρες θα έκανε. Και ο Ανσαριφάρ στον ΠΑΟΚ, παιχνιδάρες θα έκανε. Είναι καλά σεντερφόρ και τα δύο. Με άλλα στοιχεία ο ένας, καλά άλλα στοιχεία ο άλλος. Πολύ καλή και οι δύο. Κλείσε. Πολύ καλή και οι δύο. Διάλειμμα. Πολύ καλή και οι δύο. Συμφωνείς? Πολύ καλή και οι δύο. Διάλειμμα. Είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά, χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Με τις παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παρακμή είμαστε εδώ στον παρακμιακό καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, στο χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε, τι ζητάμε? Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί, τι θέλουμε, να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα ντεράκι μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, like, μαλάκες, like, like. Να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα, και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί, να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Κατάλαβα εγώ. Τέσσερις τελευταίες γραμμές. Μη ρωτάτε για τη φανέλα. Είναι η επαιτειακή φανέλα, δείξτε κοντά. Είναι η επαιτειακή φανέλα, δείξτε κοντά, του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Με ονόματα παικτών που έχουν παίξει τόσα χρόνια. Όχι όλων, κάποιον από τους παίκτες που έχουν παίξει. Την Κυριακή λοιπόν, στην Καλαμαριά, Απόλλων Δόξα. Εγώ είμαι με τον Απόλλωνα. Ο Τζόρνταν είμαι με τη Δόξα. Εγώ είμαι με τη Δόξα. Θα πας στο γήπεδο. Καταρχήν είναι δύσκολο να πάτε εδώ. Καταρχήν από τον κόσμο ότι εγώ είμαι και δραμηνός, έτσι. Είναι. Προσέξτε καλά. Είναι από την Πρωτοτσάνη δράμας. Είμαι και πόντιος, είμαι και δραμογής. Δεν είμαι πριν. Πρωτού είμαι. Πρωτού, ναι. Ναι. Εγώ είμαι δραμηνός. Είναι δραμηνός. Είμαι και πόντιος. Ναι. Δεν με χαλάει να βγει, ας πούμε, και η Καλαμαριά. Αλλά στην παρούσα φάση. Γουστάρω πιο πολύ να βγει η Δόξα. Γιατί? Διότι δεν γουστάρω τον Καλαϊτζίδη. Είναι αντιπαθητικός. Κατάλαβες. Και να πούμε πριν πάμε στις γραμμές, 8 με 10 αύριο κάθε Δευτέρα αθλητική βορειάδες εδώ κανονικά. Με την Πόντια. Με την Πόντια, φυσικά. Λοιπόν, με την Πόντια, όχι με τους κεφαλονίτες, με την Πόντια. Να, οι κεφαλονίτες ξέρουν 100 κιλά μπάλα. Ναι, με τον νου τους. Και ο νου τους ρε Γκλίτσμαν, αφού είσαι Γκλίτσμαν. Πάμε, μη μάλλοντο. Τέσσερις από το τέλος. Καλημέρα. Έλα. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Σου
περάσει με ένα τόπλε. Φύγε, φύγε, φύγε. Σε περάσει, ναι. Σου περάσει, είσαι. Καμιά βοήθεια στον Κουκ, έδωσες όμως. Σου περάσει με. Στη δύσκολη του Κουκ, σου περάσει. Η σωστή ήταν εκεί. Μπράβο, τα 30-40 άτομα που ήταν κάτω στα Χανιά σήμερα βγάλαν και πανό για τον Κουκ, το είδα εγώ. Ο Κουκ δεν χρειάζεται πανό. Ο Κουκ χρειάζεται βοήθεια και ηθική και χρηματική. Βοήθεια και α μην το πει και δεν χρειάζεται να το λέει. Δεν χρειάζεται να λέτε τι κάνατε. Αυτό που βοηθάει δεν χρειάζεται. Αλλά σου περάσει εμένα πάει να βοηθήσει εκεί πέρα. Πει μια καλή κουβέντα. Άμα είδε το μάτσο Κουκ και είδε και το πανό εκεί, δεν είναι ηθική. Είναι ηθική. Αυτό λέμε. Μπράβο στα παιδιά, τι άλλο. Είναι ηθική. Πάμε. Είναι ύψο ηθικού. Βέβαια. Στη δύσκολη στιγμή πρέπει να είσαι. Ψυχολογία, ανεβαίνει η ψυχολογία. Εννοείται. Έλα, φίλε. Μέρα. Μέρα. Μαλάτο. Yes. Το παίρνει πουρόγλια. Επόμενη γραμμή. Τι. Μη. Θα σου πω ρε. Ανετάλλατα. Παλιά άνθρωπε. Επόμενη γραμμή είναι. Τρίτο από το τέλο. Στον πατέρα του. Μη μωρέ. Στον πατέρα του. Που στρώνει. Φταίει ο πατέρα του μωρέ που στρώνει. Μου. Έλα. Λέγε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Χρήστος από Θέρμιδο, ξέρεις τι κάνετε. Γεια σου φίλε. Καλά είστε. Ναι. Θέλω να τονίσω τη σημασία, το σημαντικό μόνο είναι να πάρει το κύπελο φέτος ο ΠΑΟΚ. Έτσι όπως τον είδε σήμερα το παίρνει το κύπελο. Όχι. Δεν είναι καλά αυτή ρε φίλε, εντάξει τώρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι σε καλό φεγγάρι. Είναι. Ότι αξίζουν περισσότερο το κύπελο από τον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι όμως. Είναι. Αλλά και εγώ ήμουν το Γενάρη και το Φλεβάρι, ήμουν και εγώ σε καλό φεγγάρι. Ήσουν. Ήμουν. Ναι. Ξέρεις κάτι, οι ομάδες περνάνε καλές και κακές στιγμές μέσα στη χρονιά. Σίγουρα. Η Τσέλσι, ας πούμε, σήμερα, χθες ποτέ, σήμερα. Έκανε κλαρίνο, χθες. Έχασε 2-1 με ανατροπή. Ναι, ναι. Μπορεί αύριο να φέρει σοπαλία με κακή εμφάνιση και να είναι στην πτώση της. Ναι. Δεν την επηρεάζει όμως γιατί το έχει πάρει. Τώρα, εσύ έκανες ένα καλό ξεκίνημα. Πολύ καλό ξεκίνημα, το οποίο δεν συνδυάστηκε με καλά αποτελέσματα σε πλήρη φάση. Λόγω γιατί και δεν πήρες από το center for σου. Μπράβο. Τίποτα. Μπράβο. Έρχεται λοιπόν ο center for, ο καλός, σε μια κατάσταση που η ομάδα του ΠΑΟΚ αρχίζει να πέφτει σε φόρμα, αλλά κερδίζει ο ΠΑΟΚ από το φορ αυτά που δεν κέρδισε όλο το χρόνο από τους άλλους δύο φορ. Τρεις, γιατί ο ένας πουλήθηκε. Και μου τραυματίζεται στην πτώση της ομάδος μου το καλό μου το χαρτί. Το οποίο δεν ξέρω θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιθανόν θα είναι. Πιθανόν. Για τα ημιτελικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Παίζει πολύ. Σήμερα έπαιξε ο ΠΑΟΚ χωρίς Τσίμιροτ, χωρίς Κάμπος, χωρίς Σουάρτα, χωρίς Κρέσπο, χωρίς Πρίγιοβιτς. Σχεδόν με μισή ενδεκάδα. Και χωρίς Γλύκο. Και χωρίς Γλύκο. Πες ότι επειδή είναι βασικός. Δηλαδή με 6 λιγότερους. Με μισή ομάδα. Ρωτέσιο. Θα προτιμούσα να ξεκούραζε και τους δύο μπακ. Θα μου πεις. Μαζικό rotation είναι επικίνδυνο να κάνω. Επικίνδυνο είναι και τα άκρα είναι επικίνδυνο να κάνω. Επειδή όμως τα άκρα του ΠΑΟΚ, ο ένας έχει πέσει 20%, ο Λέοβατς έπεσε 40% και τώρα πάει να βρει φόρμα. Ο Μάντος είναι πεσμένος. Εγώ το Μάντος δεν τον έβαζα σήμερα. Θα έβαζα τον Κίτσου. Ναι. Δεν έχω να αντιμετωπίσω καμιά Μπαρτσελόνα αμυντικά. Μπροστά βλέπεις ότι ο Κίτσου είναι καλύτερος. Ναι. Εμένα με χαλάει του Κίτσου το αμυντικό. Μπροστά είναι μια χαρά. Βγαίνει, ναι. Πρώτο τελευταίος, ναι. Έλα, φίλε. Πάμε. Έλα. Κόψ' τον. Όπως είσαι. Το έλα, σε άλλη εκπομπή. Πάμε. Ναι. Έλα, ράπε, εγώ. Έλα, φίλε, εσύ είσαι. Παραθυναϊκός είμαι από Κομωτινή. Καλώς το φίλο από την Κομωτινή. Να είστε άνθρωποι, να είστε άνθρωποι, να αντιμετωπίσετε, συγγνώμη φίλε, τον άλλον με σκληρότητα, αλλά όχι με χυδαιότητα. Σκληρή κριτική, αν θέλετε. Θέλετε να κάνετε σκληρή κριτική. Είμαστε τηλεόραση, δεν γίνεται να βριζόμαστε. Θέλετε να βρίσετε σε άλλες εκπομπές. Δεν γίνεται. Ναι, και να σέβεστε και τα άσπρα μαλλιά του άλλου. Όχι, τα άσπρα μαλλιά δεν τα σεβόμαστε. Ναι. Δεν έχει άσπρα μαλλιά, μαύρα μαλλιά. Μια ηλικία είμαστε. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή. Άσπρα, μη. Καλά μαντάτα εκεί που λε. Μη. Λέγε φίλε τώρα εσύ. Ναι. Γέλα, χαζούλη. Έλα ραπ. Λέγε φίλε. Μην τον κολλά. Θεωρεί τον Μπέργκ ακόμα ξενερωμένο. Τον. Τον Μπέργκ ακόμα ξενερωμένο. Αν θεωρώ τον Μπέργκ ξενερωμένο. Γιατί είχαμε κάνει μια συζήτηση, είχα πάρει και στο ραδιόφωνο, είχα πάρει και στην εκπομπή πριν δύο μήνες. Ναι. Και είχαμε συμφωνήσει ότι ήταν ξενερωμένος. Τελευταία όμως και με την Εθνική Σουηδία παίζει φοβερά, αλλά και με τον Παναθηναϊκό τρομερή άνοδο με το νέο έτος. Έχει κίνητρο
του κάνει ένα συμβόλαιο, έχει κίνητρο το κύπελο και βλέπει ότι επειδή αλλάζει στην ΕΠΟ η κατάσταση, βλέπει μια διαφορετικότητα. Δηλαδή ήταν ξενερωμένο, γιατί σου λέει: ό,τι και να κάνω τώρα, εγώ πρωτάθλημα δεν παίρνω. Τον Ζουνίδη έχει αλλάξει, ναι. Δεν είναι ούτε η ΕΠΟ ούτε το κύπελο. Παίζει και ο Ζουνίδη, πώ λέει ο Τζόρνταν ρόλο. Όχι, δεν το βλέπω ξενερωμένο. Τότε όμω φαινόταν. Άλλαξα γνώμη, ναι. Και φαίνεται και η ποιότητά του. Δηλαδή παίζει με πλάτη. Είναι ο προπονητή γηπέδου. Μοιράζει μπάλα, σκοράρει, πασάρει. Φοβερό. Να πω κάτι όμω. Είναι καλό φορο, βέβαια. Να πω κάτι. Παρακαλώ. Υπάρχουν στον Παναθηναϊκό δύο πλάγια μπακ. Ο Χουλτ, πώς το λένε αυτό. Και ο Κουλιμπαλί. Και ο Κουλιμπαλί. Αυτοί παίρνουν πολύ μεγάλο πλάτος, είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Ναι, ναι, συμφωνώ. Και μπαίνουν κοντά στον, πες το να, στον Μπέρκ, όχι στα 30 μέτρα, στα 10 μέτρα κοντά και ο Κλωναρίδης και ο Εμποκού. Ναι, ναι. Πάντως, Ράπτος, διαφωνώ με το Λουτ Δεκάρι που είπες. Ναι, διαφωνώ. Ναι, γιατί ο Βηγιαφάνης μπορεί, ας πούμε, να μην μαρκάρει καλά ή να χάνει τα γκολ, αλλά δημιουργεί, δηλαδή, την κάθεση στον Εμποκού σήμερα. Δεν είναι. Την κάθεση στον Εμποκού σήμερα, που μετά την έβγαλε στο Μπέρκ, ο Λουτ δεν την έκανε ποτέ. Δηλαδή, ο Βηγιαφάνης βλέπει παιχνίδι εξαιρετικά. Θες να πάρεις πρωτάθλημα του χρόνου. Δεν μπορεί. Εννοείται πως θέλω, εντάξει. Μεγάλη ομάδα είμαι. Βρες ένα Βηγιαφάνης πιο γρήγορο, πιο τσαμπουκά, πιο τεχνίτη, πιο γκολτζή. Πλήρωσε. Αυτά τα λεφτά που έβγαλε, α πούμε, από το Survivor, πώς το λένε, ο Κουρούμπα Γλάζο. 5 εκατομμύρια διάβασα σήμερα. Ναι, 5 εκατομμύρια διάβασα. Θα πάρει τον δεκάρι, όπως πρέπει να πάρει. Άκουσε με. Ο ΠΑΟΚ δεκάρι δεν έχει. Ο Παναθηναϊκός δεκάρι δεν έχει. Ο Ολυμπιακός έχει το Φορτούνι, ο οποίος είναι για κλάματα. Εντάξει, η ΑΕΚ δεκάρι έχει το Μάνταλο και το βάζει στην πλευρά. Δεν έχουμε γενικά δεκάρια. Αλλά ο Βηγιαφάνες, αν ήταν άλλος, με Μποκού, Κλωναρίδη, Μπέρκ, πιο ποιοτικός. Και δίπλα στο Ζέκα, ένα κουρμπέλι που να σκοράρει κιόλας, δύο παίκτες. Ναι, ναι. Από το Survivor θα βγάλει ο Τσιγκουναράς, ο Αλαφούζος, να ταχώσει να πάρει δίπλα στο Ζέκα ένα παιχταρά και πίσω από τον Μπέρκ ένα ακόμα παιχταρά. Γιατί Μπουμάλ, Βλαχοδήμους, ρεζέρβες για Κλωναρίδη. Δεν κάνουν. Ρεζέρβες. Μα. Ρεζέρβες. Έχει και ένα κάρο πλοία, δεν είναι το Survivor τώρα, είναι τρίχες. Τα πλοία που έχει, έχει λεφτά να και δώσει, αλλά δεν δίνει. Και ένα φορά ακόμα θέλει. Δεν δίνει. Επίσης κάτι τελευταίο. Διάβασα Μαρινάκης ενδιαφέρεται για Nottingham Forest. Λέτε να σημαίνει κάτι αυτό για Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο παδός του, θα έπρεπε να τις ακουλευτεί όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο εξάμηνο στον Ολυμπιακό, αλλά το χειρότερο για αυτούς είναι ότι για πρώτη φορά ο ομάδα της Θεσσαλονίκης θα πάρει ΕΠΟ. Δεν την παίρνει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να πλακωθούν τώρα με ο Σαββίδης με τον Μεσανίδη. Αφήστε την ΕΠΟ. Για μπάλα να μιλήσουμε τώρα. Αφήστε την ΕΠΟ. Όχι, όλα τα λέμε. Μάμα δεν έχεις ομάδα, τι θα σου βάλει γκολ η ΕΠΟ. Θα σου βάλει και ΕΠΟ. Άμα δεν έχεις ΕΠΟ, φίλε, και ομάδα να έχεις. Θέλει όλα. Διαφωνώ λίγο, Τζόρνταν. Διαφωνώ. Δεν πειράζει. Πακέτο είναι. Δεν γίνεται ομάδα με ΕΠΟ. Πακέτο είναι. Ο Άρης, αν είχε ομαδάρα. Ο Άρης, άμα είχε ομαδάρα, θα μπορούσε να ανταγωνιστεί καλύτερα τον Απόλλωνα και τη Λαμία που έχουν εξαγωνιστικά, μαρούλια κτλ. Θα μπορούσε. Εάν είχε εξαγωνιστικά μαρούλια θα... και δεν είχε ομάδα. Θα είχα πολύ ανώτερη ομάδα. Ανώτερη που δεν έχω πολύ ανώτερη ομάδα. Με Νύκταρη τι γίνεται, Ράπτο. Με Νύκταρη στον Άρη τι γίνεται. Ο Νύκταρης ένας παραμυθάς, ο οποίος έχασε. Φυλακή έχει κάνει ο άνθρωπος. Δεν με νοιάζει τι έχει κάνει. Ο Νύκταρης έχασε και το σεβασμό που είχε στη νύχτα. Τεράστιο σεβασμό στη νύχτα από αυτά που έχει δηλώσει σε 3 μήνες για τον Άρη. Έχασε ο Νύκταρης με αυτά που έλεγε για τον Άρη. Ο Νύκταρης, εμένα ο Αναστόπουλος μου είπε, είναι μεγάλος ψεύτης. Έτσι μου είπε ο Αναστόπουλος. Τώρα που έφυγε το λέω. Λέω γιατί ρε Νίκο. Πολλά λόγια, έργα μηδέν. Δηλαδή δεν με έχει βοηθήσει σαν Άρη είτε με διαιτησία είτε με άλλη ομάδα κτλ. Άρα πήγε τον κάνει τον Αναστόπουλο. Μα όταν λες εγώ είμαι εδώ, δεν χρειάζεται να το πεις. Κάντο. Τι κάνεις. Πας στον Εύοσμο και είναι ο Αγροτικός Αστέρας, παιδάκια. 0-2 από ημίχρονο. Πας στις Σέρες, είναι 0-2 από ημίχρονο.
Πας να πούμε ο Απόλλωνας στην, στον Αγροτικό Αστέρα, Λεοντάριο Αγροτικός Αστέρας, εσύ βοηθάς κύριε Νύκταρη. Πάντως συμφωνώ με Τζόρνταν, δεν παίζει καλή μπάλα φέτος, αλλά ούτε και οι άλλοι παίζουν. Θα είναι δύο πιο αποτελεσματικός. Ο ένας ήδη ανέβηκε, φίλε. Ναι, ο Απόλλωνας ανέβηκε. Τώρα θα δούμε μεταξύ Λαμίας και Άρη. Το πέναλτι στη στην Καλυφία δεν το είδα, δεν ξέρω, το είδες. Γελάει ο κόσμος, δεν υπήρχε καμία. Ούτε εγώ το είδα, ούτε εγώ το είδα. Δεν το είδα. Δεν το είδα ούτε εγώ. Και ο Βασιλιάδης είπε δεν υπάρχει καμία περίπτωση, καμία απολύτως περίπτωση. Ήρθε ο πρόεδρος της Καλυθέας να πάρει την ομάδα να φύγει. Εγώ, είπε τους παίκτες φυγέτε. Από αυτό που είδα ρε παιδί μου κάνω τώρα θέλω να είμαι όσο μπορώ πιο σωστός, αντικειμενικός και να δω ότι είδα πολλά παιχνίδια και των τριών ομάδων. Βλέπω ότι ο Απόλλωνας Σμύρνης και η Λαμία είναι πιο καλή, πιο αποτελεσματική σαν ομάδα. Πιο καλή. Πιο αποτελεσματική. Από τον Άρη δεν είδα ρε φίλε ένα παιχνίδι να δω μπάλα. Πιο αποτελεσματική. Αν πάρω και εγώ 10 μάτσο έτσι, γίνομαι και εγώ αποτελεσματικό. Όταν οι αμυντικοί κάθονται και κοιτάνε ή κάνουν χέρια για να κάνουν πέναλτι, γίνομαι και εγώ έτσι αποτελεσματικό. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Εγώ ας πούμε είδα Καλονία Άρη την προηγούμενη εβδομάδα, την πιο προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, δεν είδα μια ευκαιρία του Άρη στην Καλονή. Είδα τον Τζανακάκη σαν συγκαμμένο πήγαινε μετά το 60. Συμφωνώ. Καθίστε καλά, ρε παιδί. Συγκαμμένο ο Τζανακάκη. Έλα, ραπ, καλό βράδυ, κλείνω. Πάρε ένα τελευταίο. Πάρε ένα τελευταίο για σήμερα. Πάρε ένα τελευταίο για σήμερα. Μάλιστα. Πάμε. Γεια σα, φίλε. Έλα, γεια σα, παιδιά, καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Λοιπόν, μ' ακούτε. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η τετράδα είναι πάρα πολύ δυνατή. Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός. Συμφωνώ. Αυτό το θέμα είναι τώρα ότι ο ΠΑΟΚ είναι απρόβλητη ομάδα. Δηλαδή εκεί που παίζει, ας πούμε, καλά, την βλέπεις, ξέρω εγώ, με κάμψη τεράστια. Όπως σήμερα, ας πούμε, την είδαμε, την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, σήμερα έκανε και rotation. Ναι, σίγουρα. Εγώ ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι σαν ΠΑΟΚΣΙ, σαν ομάδα μου και σαν Θεσσαλονίκη, εύχομαι να πάρω ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Δηλαδή, έχω χρόνια να πάρω το κύπελο, έτσι. Ναι. Αλλά το πάρουμε μεταξύ του φυσικά, όχι ότι να παιχτεί κάτι. Αλλά εγώ ξέρω ότι αυτές οι ομάδες και οι τέσσερις είναι πάρα πολύ δυνατές. Έτσι είναι. Τώρα από εκεί και μετά ευνοεί η τύχη, η διαιτησία, ξέρω εγώ, αν το παίξει 50-50. Εγώ πιστεύω όποιος προκριθεί από το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός θα πάρει και το κύπελο. Και εγώ το πιστεύω, ρε παιδιά, αυτό. Άρα δηλαδή ας πούμε, η θετικότητά μας είναι αυτή που η οποία ας πούμε, προβλέπεται κατά εκεί. Έτσι νομίζω. Ναι. Τώρα από εκεί και μετά όποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, τι να κάνω τώρα. Την άλλη την είδες σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Είδες την μπάλα παίξαν σήμερα οι άλλοι με τον Παναθηναϊκό. Δε. Είδες ρυθμό. Είμαι σαν τα παλιά. Είδες ταχύτητα, είδες πάθος. Είδες και τον ΠΑΟΚ σήμερα. Με προβληματίζω. Καλά είναι και ο αντίπαλος ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ είχε τη Λάρισα και ο Ιάκη είχε τον Παναθηναϊκό. Τώρα θα έρθει ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα 6 παίκτες μείον. Ναι. Τουρισμό θα κάνει. Θα τώρα κερδίσει 3-0 ο ΠΑΟΚ. Χαχαχα χουχού, θα πάει κάτω στη Λεωφόρο. Εκείνο είναι το μάτς. Εκεί πρέπει να προσέξει πίσω να μην φάει γκολ ο ΠΑΟΚ. Εκείνο είναι το μάτς. Και αν μπορεί να βάλει τον γκολ. Μπορεί. Εκείνη η ιστορία. Πόσο είπες Κωστή. Παιδιά, κάτι άλλο θέλω να με ακούσετε λίγο. Έστω. Ναι. Περίπου στα γκολ τώρα. Ας πούμε παιχτούν τα γκολ τώρα για το στοίχημα. Εγώ προβλέπω ας πούμε, να είναι το βλέπω άντερ. Ποιο? Για άντερ. Για ποιο μιλάς? Ποιο λέει? Για τον ΠΑΟΚ. Για πότε? Όταν παιχτεί ας πούμε το μάτς. ΠΑΟΚ για Παναθηναϊκός. Γεια σου φίλε καλύτερα. Ακόμα έχω με μια εβδομάδα εκεί. Καλύτερα. Όχι πολύ καλό άντερ αυτό. Ποιο? ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Γιατί άντερ? Ναι, με το σκεπτικό ότι και οι δύο θα έχουν το μυαλό τους πιο πολύ στο παιχνίδι του κυπέλλου. Ίσα ίσα. Θα παίξουν πιο ελεύθερα. Πιο ελεύθερα, πολύ σωστά μιλάει. Θα μπει 3-2 να λήξει 4-1. Και όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό τα περισσότερα είναι over, δεν είναι αντέτ. Στην Τούμπα μέσα. Βεβαίως. Ναι. Αρκεί μην παίξει ο Μπρίγκιτς. Φάει πάλι όρθιο. Α, και ο Γλύκος μην είναι στα χειρότερα του. Διότι μπορεί να φάει από το κέντρο γκολ και να μα πει μετά φύσα ο αέρα. Λοιπόν, καημένος. Κυριακή. 4 ώρα δεν χάνετε το Καλαμαριά Δόξα Δράμας. Ματσάρα, ενώ πιστεύω ότι δεν θα έχει εισιτήρια. Κάποια στιγμή θα πούνε έκλεισε το εκδοτήριο. Εγώ θα πάω να προμηθευτώ νωρίς το εισιτήριό μου και θα πάω εκεί στα επίσημα να απολαύσω μπάλα. Εγώ πιστεύω αν υπάρχει νικητής, ναι, ναι. Όποιος νικήσει θα βγει κιόλας. Δηλαδή εντάξει, πολύ Καλαμαριά. Με ισοπαλία ποιος βγει. Θέλω να πω ότι μπορεί να βγει η Δόξα. Αν νικήσει η Δόξα. Με ισοπαλία ποιος βγει. Βγαίνει η Δόξα, μα κερδίσει η Δόξα. Θα με ισοπαλία βγαίνει η Καλαμαριά. Καλαμαριά. Η Δόξα πάει για ένα αποτέλεσμα, μόνο για νίκη. Θέλω να πω ότι αν κερδίσει η Δόξα,
Άλλο στραβοπάτημα δεν έχει μετά. Πού έχει μετά να πάει? Θα τα πάρει όλα. Και άλλοι θα τα πάρουν όλα. Και άλλοι θα τα πάρουν όλα, αλλά θα προηγείται η δόξα. Είναι μάτς ανόδου. Είναι μάτς ανόδου. Είναι ντέρμπι κορυφή, είναι μάτς τίτλου που λέμε. Και μου λε τώρα, αν δεν ήταν ο Καλαϊτζίδη στην Καλαμαριά. Δεν θα είχα θέμα. Με ποιον θα ήσουν? Καλά, δραμηνό σήμερα, φίλε. Δεν θα πάει υποστήριξο την Καλαμαριά τώρα. Άλλα λε. Όχι άλλα λέω, αλλά όποιο και να βγει δεν με χαλάει, αυτό λέω. Ναι. Πώς θα γίνει? Αλλά τώρα δεν γουστάρει τον Καλαϊτζίδη. Τώρα εδώ θα βγει δόξα, πώς θα γίνει. Δεν μου λε, πριν βγάλει την ανακοίνωση για τον Ιβάν. Είχε το δεν ίδιο... το γουστάρω ρε, τώρα. Δηλαδή, όσο το περπατάει, γίνεται πιο προκλητικό. Δεν το γουστάρω. Βγάζει για ανακοίνωση για τον. Καλά, τον βάλα να την βγάλει. Στον ΠΑΟΚ δεν ήθελε. Ξέρουμε από πίσω τέτοιο... Μελισανίδη. Ένα τέτοιο τρελό. Από πίσω είναι ο Μελισανίδη. Ναι. Γι' αυτό βγάζει την ανακοίνωση. Ένα τέτοιο τρελό δεν ήθελε στον ΠΑΟΚ δηλαδή. Τι τρελό. Σαν προπονητή. Ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται τρελό. Ναι. Τι να το κάνει το τρελό. Δεν θέλει. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται λογικού. Λογικού. Οι τρελοί μου περισσεύουν στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει τεχνογνωσία. Και νομίζω την έχουν εκεί πέρα. Ο Μίχελ, ξέρω εγώ, ο Ιβιτ αυτοί είναι τεχνογνώστε. Τεχνογνωσία. Ναι. Τώρα, αν δεν υπήρχε από πίσω Μελισανίδης, μπορούσε να μιλήσει ο Καλαϊτζίδης. Καταρχήν, τα έβαλε υπερπόντιο. Απέναντι σε έναν υπερπόντιο, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα μπορεί σε λίγα χρόνια να γίνει ο αργηγός των ποντίων όλου του πλανήτη, όλου του κόσμου. Ο Σαββίδης. Πότε να προλάβει. Αυτή είναι η επιθυμία του. Τι να γίνει αργηγός. Ποντίον, ρε φίλε. Πρόεδρος των ποντίων όλου του κόσμου. Και γιατί δεν πήρε την Καλαμαριά τότε. Ποια Καλαμαριά. Καταρχήν, οι τιμές. Τι Καλαμαριά είναι τώρα. Άλλο μέγεθος ο Πάκου τώρα Καλαμαριά. Για πόντιους μιλάμε. Την αγαπάει την Καλαμαριά, τι σημασία έχει. Πήγε στην Αμερική, μίλησε με Τραμπ, μίλησε με τους πάντες και τα πάντα, τελετάρχες, ιστορία, πρώτη γραμμή κλπ. Τέτοια τιμή ποιος μπορεί να την κάνει. Ο σκοπός είναι να πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, τι σε νοιάζει. Άλλο ρε φίλε, εννοείται ο σκοπός είναι αυτός και θα έρθει η ώρα, το κάνει και αυτό. Ναι. Λέω όμως, πολλοί μιλάνε με τον Τραμπ, πάνε στο Λευκό Οίκο. Με τον Τραμπ. Ναι, πολλοί μιλάνε, είδες κανέναν άλλο να πάει. Λόγο. Έλληνα. Έλληνα, ναι. Και ο Μελισανίδης δεν πήγε. Ποιος? Δεν πήγε και δεν ακούγεσαι καλά. Πήγε ο Μελισανίδης. Δεν ακούγεσαι καλά, δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί τα σπάσανε αυτοί οι δύο τώρα. Θα σου πω, θες να μάθεις. Ναι, για πες τον κόσμο. Λοιπόν, ναι. Ο Μελισανίδης θέλει τη διαιτησία από την ΕΠΟ. Ναι, τζάμπα όμως. Και του λέει ο. Του λέει. Ναι, υποτίθεται. Ο Σαββίδης σου λέει, κάτσε ρε μεγάλο. Εγώ πληρώσω και εσύ να πάρει τη διαιτησία. Τι πλήρωσε ο Σαββίδης. Τι πληρώνει. Γραμμένο κατεβάζει. Ναι, τι πλήρωσε. Τι πληρώνει, τα έξοδα όλα αυτά που γίνονται με την ΕΠΟ, ποιος θα κάνει. Τι έξοδα. Πάνε, έλα αυτά, συνελεύσει εδώ στο συγκεντρώει Μακεδονία, απαλά στα έξοδα αυτά. Δεν έχει έξοδα. Στου πρόεδρου των ενώσεων, α πούμε. Δεν ξέρω για πρόεδρο, λέω τα έξοδα όλο. Εσύ, ναι, τι. Κοστίζει όλο το πλάνο. Και όλο είναι τζάμπα. Μην κοιτά πονηρά. Μην κοιτά πονηρά το. Ξέρω ρε, ότι άλλο είναι τζάμπα. Είναι τζάμπα, ναι. 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 Α πάρει εσύ το κομμάτι τη ζήτηση, γιατί. Ξύπνησε ο Ιβανευτικό. Εννοείται. Και όχι ξύπνησε και ο Τουνούμ. Δεν καταλαβαίνει. Τουλούμ, τι τουλούμ. Ο τουλούμ δηλαδή πάει έτσι, σου λέει κάτσε ρε μεγάλε. Τουλούμ τι είναι. Ο τουλούμ, τουρκικό, ρε. Τουρκικό. Α, τουρκικό είναι. Ο τουλούμ. Καλό βράδια σας. Λοιπόν, αύριο τα λέμε 8 με 10. Ναι, με τη μύτη. Με τη μύτη, ναι. Άντε να. Να. Δεν είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά. Χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παρακμή είμαστε εδώ στον παρακμιακό καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο. Ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι. Λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, στο χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο. Είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε, τι ζητάμε? Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί. Τι θέλουμε? Να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα τεράκια μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, like, μαλάκες, like, like. Να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.